Τα λόγια είναι περιτά. Και είναι χαρά και τιμή μου που είμαστε εδώ, γιατί ταλανίζεται, βασανίζεται ο ελληνικός λαός, η πατρίδα μας, ο ελληνισμός, και πρέπει να μιλήσουμε, Αρθέμη, επί παντός. Θα ξεκινήσω, σε ευχαριστώ που είσαι κοντά μας, γιατί τόσα χρόνια η γνώση είναι κρυμμένη. Και όχι μόνο. Και μας την κρύβουνε, τις σκοπιμότητες υπάρχουν. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Έχεις δίκιο. Καταρχάς να πω και εγώ την δικιά μου τιμή. Να κάνω συνέντευξη μαζί σου. Να ζω λίγα πράγματα από τη ζωή σου και τον αγώνα και τις επιτυχίες που έχεις στη ζωή σου. Αμοιβαίως, ευχαριστώ. Και με πιστεύω σε μια πραγματική δημοσιογραφία, που η δημοσιογραφία είναι να αποτυπώσεις την αλήθεια και να μεταβιβάσεις την πληροφορία με γνώμονα ότι ανήκει η αλήθεια σε όλους τους ανθρώπους και θα πρέπει να μεταβιβάζεται. Αυτό άλλωστε είναι και στον αιώνα μας η πληροφορία, αλλά να είναι σωστή. Όμως ξέρετε και το νιώθουμε όλοι, πόσο πάρα πληροφόρηση, τι Matrix υπάρχει, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, αλλά στην επιστήμη, στα θεωρήματα, στα μαθηματικά, παντού. Έχουμε λοιπόν ένα Matrix τεράστιο που κυνηγάει όλο τον κόσμο. Ένα στιγμένο παιχνίδι. Ένα στιγμένο παιχνίδι. Θα τοποθετηθώ έτσι όπως είπες, κρυμμένη γνώση. Ξέρεις, αγαπητέ φίλε Σταύρο, κλάμπο. Η γνώση είναι κρυμμένη από πάρα πολλά χρόνια. Η παραχάραξη της πραγματικής ιστορίας για να μάθεις ποτέ ούτε πώς είσαι, αλλά και από ποια λάθη, αλλά και ποια τεράστια τεχνολογία προέρχεσαι. Είναι ο μεσαίωνας που το μεσαίωνα το ζήσαμε τώρα τελευταία. Δηλαδή το ζήσαμε μετά το Μεγάλο Αλέξανδρο, από τον Πτολεμαίο και μετά. Δηλαδή μπαίνουμε στον μεσαίωνα των ανθρώπων από τον Πτολεμαίο και μετά. Εκτός από την κρυμμένη γνώση, το χειρότερο είναι ότι έχουμε μόνο το 2% έξω, αλλά όλη σου η γνώση έχει αλλοιωθεί. Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολλά αληθινά κομμάτια, αλλά σε μια αλήθεια, όταν απαντήσει ένα 5-10% ψέμα, αλλοιώνει σε όλη την αλήθεια και μιλάει για κάτι άλλο. Όταν αυτό συναντηθεί όμως με την πραγματική αλήθεια, αυτά θα σβήσουν. Το ψέμα απλά εξαφανίζεται όταν εμφανιστεί η πραγματική αλήθεια. Είναι πολύ στοχευμένα τα πράγματα πάρα πολλά χρόνια και τα έχουμε δει. Ο τρόπος που διεξάγεται, ειδικά στην Ελλάδα, με την τεράστια τεχνολογία των Ελλήνων και των Ελλάνιων, η οποία όπου την ασκάψει στον πλανήτη, όπου την αφήνει, μας έχουν πάρει μια γνώση τεράστια, η οποία την έχουμε πάρει μαζί μας. Ξέρουμε πώς να χτίσουμε, ξέρουμε πώς να φτιάξουμε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, θα πω, ότι όλα τα άστρα έχουν γενικά ονόματα και δεν έχουν έτσι ούτε λαϊκά, ούτε θρησκευτικά, ούτε χριστιανικά. Και όλες οι αποστολές, οι διακόπτε, ήταν με ελληνικά ονόματα. Θα τοποθετηθώ ότι. Αποστολές στο διάστημα εννοώ. Βέβαια. Είχαν όλες ελληνικά. Μην μια εξορμένη. Όσες δεν είχαν ελληνικά ονόματα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Δυστυχώς πέσανε. Και τελευταία έπεσε ένα διαστημόπλαιο το οποίο είχε ζωγραφισμένο το Δράκο επάνω, το οποίο δεν βγήκε από την ατμόσφαιρα καλά-καλά και ανατινάχθηκε. Έχω πει ότι δεν υπάρχει τύχη για μένα. Αν υπήρχε τύχη, θα κουλάγανε οι πλανήτες. Άρα υπάρχουν πολλοί σε ακρίβεια. Πατάνε όλα. Τώρα βέβαια, αν θεωρήσουμε ότι η NASA υποτίθεται όλα αυτά τα κέντρα τα οποία δεν είναι των ανθρώπων και δεν εξυπηρετούν κανέναν άνθρωπο, είναι σε ένα τεράστιο πόλεμο με τον άνθρωπο. Και θα τοποθετηθώ ότι όλες οι αναφορές όπως έχουν κάνει και όπως έχουν υποθετήσει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι καθαρά ο Έλληνας, ο πρώτος Έλληνας. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη από το εμένα και αν μας αφήσουν, άρα μην πειράζει να αποδείξουν και να μας κλείσουν όλα αυτά που βρίσκουν. Καταρχάς, ξέρετε, εμείς στην αρχαιολογία είναι πολύ Εβραίοι στην αρχαιολογία μας. Δυστυχώς που το λέω εγώ, πάμε πολύ. Και ξέρετε, δείτε το Εβραίοι. Πρέπει εδώ να αναλύσουμε ένα κομμάτι. Ο Εβραίος, έτσι όπως έχει τοποθετηθεί στην ιστορία, με τα δικά του βιβλία και όχι με τη δικιά μου γραμματεία. Υπάρχει όλα τα βιβλία, το Ταλμούντ, η Τωρά και όλες τις κινήσεις μπλεγμένο σε ένα συλλογισμό. Εδώ ένα μεγάλο κομμάτι του κυπέλου. Μασόνι, κλαμπ, λες και σόλι. Να παίρνει σε μια κουρέλια. Με τελευταία να γίνεται μια κουρέλα όλοι μαζί το σύστημα, αλλά όλο απέναντι στον Έλληνα. Εκ μέρου του ελληνισμού. Σωστά έτσι. Και χτυπάνε μόνο τον ελληνισμό όλα τα βιβλία. Δεν είναι άδικο να μάθει ο κόσμο και πρέπει να το ξέρει ότι όλα τα βιβλία των Εβραίων καταδιώκουν και δολοφόνουν τον Έλληνα. Έτσι τουλάχιστον λέω. Με σεβασμό, αν νιώθουν αυτοί οι Εβραίοι άνθρωποι, θα πρέπει αύριο το πρωί να πετάξουν όλα αυτά τα βιβλία, να πετάξουν τη θεοκρατία του, η οποία είναι εκπορδευμένη με το θέλει. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να μιλάμε για ανθρώπου, να μιλάμε για πλανήτη, να μιλάμε ότι αυτό ο πλανήτη είναι Ελλάνιο, έχει παντού ελληνικά ονόματα, είναι φτιαγμένο από Ελλάνιου Θεού. Έτσι, άλλωστε έχει αποδεχθεί και το αποδέχονται όλοι στον πλανήτη αυτό.
επιστήμονες, θεοκράτηδες, όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος για να πει το αντίθετο. Και αυτό διαφαίνεται σε όλα μας, αν το κάνετε. Στην ελληνική γλώσσα, αλλά και παντού. Να τοποθετηθώ για τους Εβραίους και να σας πω αυτό. Άρα λοιπόν, εδώ στα βιβλία μιλάνε ότι όταν δολοφονήσεις Έλληνα, δεν είναι φόνο. Μόνο αυτό, πώς ακούγεται και θα έπρεπε σήμερα να είναι πρώτο θέμα στον ΟΗΕ για οτιδήποτε υπάρχει που ακουμπάει ο Εβραίος με το θεοκρατικό του κράτος και δεν έχουν καμία κοινωνία. Άλλο θα το αποδείξω. Δεν έχουν κοινωνία. Ακόμα και το Ισραήλ είναι ένα θεοκρατικό κράτος. Σας παρακαλώ. Το σπέρμα του Έλληνα είναι σπέρμα κτίνους. Αυτά δεν τα λέω εγώ, είναι τα δευτερονόμια. Έχουμε όλα τα δευτερονόμια και παρακαλώ οι συνεργάτες μου να καταγράψουν, να τα φέρουν αυτά τα δευτερονόμια από όλα τα βιβλία που δηλώνουν ο Θεός σας. Να μας τον αποδείξουν, υπάρχει περίπτωση να δείξουν ποιος είναι. Θα σας δώσει γη που δεν την έχετε δουλεύσει. Πού την πάρετε. Απέτε που δεν είναι δικά σας. Γυναίκες που δεν είναι δικά σας και πλούτη που δεν είναι δικά σας. Δηλαδή, εν μέσω τι μας λέει, ότι θα κλέψουν τα πάντα και θα σας βοηθήσουν να κλέψετε τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχει περίπτωση να είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε κοινωνία ανθρώπων του 2015 και να μιλάμε για πολιτισμό, ό,τι και αυτό να σημαίνει. Άρα, καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα καθαρά ανθρώπου, Έλληνα ή μη ανθρώπου. Εδώ τίθεται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό ίσως μας πολεμάνε, δεν είναι τυχαίο. Και ο πόλεμος που γίνεται σήμερα. Μα ποιο πολεμάνε τελικά. Πολεμάνε όλους τους ανθρώπους και πιο πολύ πολεμάνε τους Έλληνες. Δηλαδή εδώ το λένε στα βιβλία τους. Δεν είναι δυνατόν. Φανταστείτε λοιπόν το σύνταγμα το δικό μας. Αν ήταν θεοκρατικό, γιατί και εδώ θα εξηγήσουμε τώρα πράγματα θεωρητικά. Και το δικό σου το σύνταγμα είναι θεοκρατικό. Θα μιλήσουμε πιο καλά για το σύνταγμα. Φανταστείτε λοιπόν αύριο να δει το σύνταγμα μας ή τα θεοκρατικά μας βιβλία ότι όπου βρίσκεται Εβραίο, σκοτώστε το. Ξέρετε ότι υπάρχει στον δρόμο και στον δευτερονομιά του που δηλώνουν ότι αν σκοτώσει ένα Εβραίο Έλληνα, δεν είναι φόνο. Μα σα παρακαλώ. Αυτό θα έπρεπε τώρα όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει, αν ήταν ποτέ ελληνικέ, και αν κάποιο, αν το θέλετε, αν κάποιο νιώθει Έλληνα, αυτή τη στιγμή να είναι διπλωματικό επεισόδιο στον ΟΗΕ, στι ΗΠΑ και σε όλο τον πλανήτη, για να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό που εχθρεύεται ανθρώπου και Έλληνε και πώ θέλει να ζήσει μαζί μα. Είτε λέγεται στην γειτονιά μας, είτε είναι ανάμεσά μας. Έχει σημασία λοιπόν να δούμε. Έχω πολλά περιστατικά να σας πω και πάρα πολλές αλήθειες, τις οποίες θα τις αφήσω να τις δείτε εγγράφως από τα δικά τους δευτερονόμια. Άρα μαζί μας, αν ζουν οι Εβραίοι, που εμείς είμαστε πάντα ένας, δεν θα πω τη λέξη, φιλόξενος λαός, από ένας λαός ο οποίος έχει κατανοήσει και σε πολλές περιπτώσεις έχει και γνώθει του εαυτού του Εβραίου, γιατί εμείς είχαμε τώρα τα πάντα. Αυτή δηλώνουν όλοι στην Ιωσκία, στα δικά του βιβλία, που τη λένε Παλαιά Διαθήκη που δεν τη γράψαν οι Ιωσκοί. Δηλώνουν εφεσός ότι δεν υπήρχε Παλαιά Διαθήκη, ας να φέρουν την Παλαιά Διαθήκη του Αβραάμ, να την βγάλουμε στον Άγκα 14, να δείτε ότι δεν υπάρχει. Δηλώνω με τις πληροφορίες που έχω και θα το δείξω ότι ο Πτολεμαίος, που έγινε ένας στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν πήγε στην τρύπα του και δεν σκοτώσαν και αυτό γιατί σκοτώσαν τον ισχυρονόμο του στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάλεσε από Σεβδομήκοντα σοφούς για να καταγράψει στον πλανήτη τι ακριβώς έχει συμβεί έως και το Μεγάλο. Από το Σεβδομήκοντα και έπειτα γράφει ένα ιστορικό το οποίο αρχίζει και βλέπει και για τους Μακαβαίους μέσα δύο φορές. Οι Μακαβαίοι είναι το πιο σκληρό τάγμα των Εβραίων. Σαφώς θα σας πω ότι αυτοί οι βοσκοί που λέγονται Εβραίοι ήταν κάπου που είχαν φάξει στις τρύπες τους, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Βέβαια έχουν θράσος, γιατί μιλώντας με έναν φίλο γνωστό μου, Ιλουμινάτη, κάποια στιγμή είχε το θράσος να μου πει ότι υπάρχει μια ζωγραφιά φθηνή που μέσα στο λεφτό γονάτισε σε ραβδίνου. Αν είναι δυνατόν τώρα, σε ανύπαρτους ραβδίνους, άπλητους, γεμάτους σπηριά, ανομαλίες και ασθένειες, να γονατίσει ο Μίξος στον Αγίνο. Αυτό είναι πολύ υποκριτικό. Χιλιάδες γενιές ζωγραφιές υπάρχουν. Θα πω ότι η ελληνική κυβέρνηση, φυσικά γιατί δεν είναι ελληνική, δεν μίλησε για την Αιγία στο Hollywood των Εβραίων και το εβραϊκό Hollywood. Εδώ θα προσέξουμε πολλά στον πλανήτη και έρχεται όλες που θα τις δείτε όλοι πώς είναι. Μας είπανε τον Μεγάλο Στρατιώτη. Σας παρακαλώ τώρα και πού είναι τον ηφαιστείωνα που όταν σκοτώθηκε ο ηφαιστείωνας που ήταν η δίδυμη φρόβα του πολεμιστή, σχεδόν καταρακώθηκε ο Αλέξανδρος. Αν είναι δυνατόν τώρα. Αλλά αν έχουν αποδείξεις, τα ζώα, γι' αυτό θα εξηγήσω την λέξη ζώο, ζώο είναι οτιδήποτε θηλαστικό ή έρδιον, το οποίο δεν έχει λογική.
σε αντίθεση με τον άνθρωπο που έχει λογική. Αν αυτοί θέλουν να λέγονται άνθρωποι που δεν είναι, τους λένε ζώα, αν έχουν μια τέτοια απόδειξη και στοιχείο, εγώ ο Έγινας, απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα γονατίσω τις αυτοίς του κύριου Βάθρου. Έως τότε, απαγορεύεται να μιλάνε όσοι μίλησαν, θα πληρώσουν ακριβά αυτή η γελία προσβολή τους. Άρα λοιπόν μας κρύβουν τη γνώση, Αρτέμι. Και την αλλοιώνουν, αγαπητέ, όπως έχουν αλλοιώσει ένα τεράστιο. Έχουν τους λόγους τους. Ξέρετε, ο Μεσαίωνας, όπως είπα, υπάρχουν οι γίγαντες. Δεν μας εξηγήσει όμως κανένας αυτά τα κατασκευές, μορφώματα τύπου καθηγητών και μορφωμένων τύπου Χάρβαρντ, τύπου νεολαϊκών, σέντρων, πανεπιστημίων και άλλων θεωρήσεων. Δεν μας επέτρεψαν εμάς τους Έλληνες να πείσουμε τίποτα. Πραγματικά, αν πάμε δικιά μας γραμματεία, δεν είναι δυνατόν τώρα όλα τα πανεπιστήμια, όλες οι Αμερικάνικοι, και δεν υπάρχει Αμερικάνικη αρχαιολογία, υπάρχει σιωνιστική αρχαιολογία. Οι άνθρωποι Αμερικάνοι είναι μια χαρά άνθρωποι, θα γίνει τεράστια επανάσταση στην Αμερική, θα τους πάρουν με τις πέτρες τα γελία άνθρωποι για αυτά. Τους το λέω δηλαδή σε όλο τον πλανήτη. Είναι εντελώς γελοί, δεν υπάρχει νόηση καθόλου. Έρχεται τεράστια ανόηση, η οποία είναι πάντα στο DNA των Ελλήνων και δεν μπορεί να την ξεκαθαρίσει όσο προσπαθεί να βάλει. Υπάρχουν τεράστιοι μηχανισμοί. Δηλώνουν και βλέπεις ότι μας παίρνουν τα πάντα, ό,τι υπάρχει, είτε μυστικό όπλο, είτε υπερτεχνολογία, πελάγιο θεών και ανθρώπων. Δεν έχουν διαφορά μεγάλη, άλλωστε θέλει οι άνθρωποι Ελλήνων. Άλλωστε, κατασκευάζοντα είναι η θεή των Ελλήνων και φυσικά η θεή των Ελλήνων είναι κατασκευασμένη από ένα δημιουργό. Ούτε από Γιαχβέ, ούτε από κάθε προφήτη που έχει έρθει, ούτε από αυτόκτους Αγίους, ούτε από αυτά τα χαμίνια, τα αμόρφωτα που δεν ξέρουν ούτε να επιβεβαιωθούν οι ίδιοι. Δηλαδή ουσιαστικά διαλύονται μέσα από τη δικιά τους γραφή, αν το θέλετε, νόηση ανύπαρτης, η οποία δεν είναι κανένα στοιχείο ορθού και υπάρξης. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας κρύβουν και μας κρύβουν τους γίγαντες. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι, και θέλω να προθέσω. Μα μας έχουν διαλύσει όλες τις ημερομηνίες, κρατούντας πάντα τα θεσμικά κομμάτια, είτε του Δημόκρατου, είτε των μεγάλων κέντρων που μπορούμε να αξιολογήσουμε πότε είναι το κάθε αρχαίο, τις πυραμίδες αλλοιωμένες, τα πάντα αλλοιωμένες. Δεν δηλώνω εφασός και αυτή τη στιγμή δημόσια, όπως μιλάω, τους προκαλώ και στις μέρες των Ελλήνων οι αλήθειες θα κόψει το κεφάλι τους και θα το πλάξει πολύ μακριά η αλήθεια. Γιατί? Διότι βρίσκουν τους γίγαντες μας. Τους Έλληνες γίγαντες, γιατί αν κάνουμε ένα DNA σε ένα γίγαντα, θα δούμε ότι είναι ελληνικό DNA. Δεν είναι ούτε εβραϊκό, ούτε ρώσικο, μα δεν υπάρχει κέντρο στο Ρώσο, δεν υπάρχει τον Εβραίο. Οι Εβραίοι δηλώνουν ότι δεν υπήρχε κανένα δέθνος. Εσείς στη διεθνική, αν το ξέρετε και στην γραφή, σε λένε εθνικό, σε λένε και παιδί του Κίνη. Δεν δηλώνουν αυτοί έθνος, εσένα λένε έθνος. Και πολύ καλά κάνουν, γιατί εσύ είσαι έθνος. Δηλαδή ουσιαστικά μέσα από τη γραφή του είσαι έθνος. Δηλαδή προσδιορίζουν εσένα ως έθνος. Όχι τον εαυτό τους, εσένα. Σαν είναι εθνικό. Γιατί εσύ είσαι έθνος. Αν λοιπόν να αναλύσουμε και δούμε τους γίγαντες τους δικούς μας και μας τα δώσουμε και θα επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε γίγαντες από το 20.000 π.Χ. μέχρι το 5. Παίρνουν όμως αυτοί. Και εκεί υπάρχει μια τεράστια αναλήθεια. Έρχεται λοιπόν και μου βάζουν στο μυκηναϊκό πολιτισμό στο 4.000. Έτσι, μου το πάνε κοντά στις βρωμογραφές τους, στα βρωμοψέματά τους, τα γελία ανθρωπάκια. Έρχονται και μου βάλουν την γνωσό του το μήνα στο 1800 π.Χ. Πόσο γελί είναι, αφού ο μήνας ήταν, ο μήνας είναι 30.000 ετών και πάνω. Αλλά τώρα να πιστέψεις σε ένα βρωμιάριο ο οποίος σου γεννιέται με το ψέμα και σου τις συγγραφές πρέπει να μοιράζει ψέμα για να κοδεύει κάποιον. Έτσι έρχονται όλα κοντά στις βρωμογραφές τους με καμία απόδειξη. Που και οι δικές τους συγγραφές της παλαιάς, αν το θέλετε, ξεκινάνε με τον Εμαίο, που πήραν το απόσταμα του Τολεμαίου, φτιάξανε την παλαιά διαθήκη. Και την καινή είναι η παλαιά και η καινή μέσα και τη φτιάχνουν επί Βυζαντίου και Κωνσταντίνου. Πότε τη φτιάξανε την καινή? Ας μας δώσουμε μια καινή διαθήκη, να την χυμίσουμε, να δούμε αν είναι 3.000 ετών, αν έχει έρθει από το πλανήτη του Χριστού. Ποιο τον πάει σωστού, δεν ξέρουμε, δεν πειράζει. Εδώ, να δούμε ποιο την έγραψε, ρε παιδί μου. Ποιο δεν υπογράφηκε. Και σε ποια γλώσσα. Και σε ποια γραφή. Έχουμε λοιπόν όμως τώρα ένα μήνα ο οποίος είναι στο 30.000 π.Χ. Τεράστιο. Έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι απατοκράτορας. Έχουμε μικυναϊκά, μινωρικά στην Γερμανία, στη Γερμανία. Έχουμε πλάτους σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε κρίτες παντού. Έλληνες δηλαδή, απλά είναι η αυτοκρατορία των
και έχω και μία τρία μετά. Δεν μας λέει κανείς που είναι τρία. Μας το βάλω το 1100. Πόσο γελί είστε. Ενώ η τρία είναι από το 13 έως το 14.000. Η Ατλαντίδα είναι μετά αργότερα. Στο 1500. Μα γιατί τι λένε Ατλαντίδα, ρε παιδί μου, αφού είναι η Ποσειδονία. Δηλαδή οι βρωμεροί Άτλαντες που πολεμούσαν μαζί τους άνθρωποι και κατασκευές. Και εδώ κολλάει αυτό που θα σου πω εγώ. Το οποίο μπορώ να το αποδείξω. Τη λες Ατλαντίδα γιατί την πήραν οι Άτλαντες. Τόσα χρόνια δεν τη λες Ποσειδονία που ήταν η δικιά μας πόλη. Η δικιά μας Ήπειρος. Όταν την πήραν οι Άτλαντες και οι δικοί μας τους λιώσαν μέχρι που την βυθίσανε. Δεν τα Ατλαντίδα. Η χώρα των Ατλάντων. Αυτοί γίνανε βουνιά, ξεχάστε τους. Βουνά. Όμως, έχεις ένα γίγαντα. Όλη η ιστορία, αν διαβάζετε, θα δείτε ότι δεν έχουμε γυναίκες γίγαντες. Οπότε έχουμε ένα είδος, το οποίο υπάρχει για 15-17.000 χρόνια, μια τεράστια αυτοκρατορία των γιγαντών, οι οποίοι δεν έχουν γυναίκες για να γονιμοποιηθούν. Πώς παράγονται αυτοί, πώς παράγονται, πολύ σωστά. Λένε τα ζώα. Ζώα, ακούστε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω ότι είναι ζώα. Γιατί η τεχνοτροπία του είναι τέτοια ώστε μπορούν τα θρεαστικά να μοιάζουν με ανθρώπου. Άνθρωπο δεν μπορεί να γίνει. Όταν δεν είσαι αξιακό, όταν δεν έχει την νόηση, την υπερνόηση ή τι ευαισθησίε που γίνει έφυγε. Μιλάνε για εξωγήινου. Τι εξωγήινοι είναι ζώα. Εδώ γεννήθηκαν οι άνθρωποι. Εδώ γεννήθηκαν. Είναι άνθρωποι. Όμω έχει μια τεχνολογία του Διό. Διότι ξέρουμε ότι ο γιο του Μήνωα, ο Μήνωα είναι γιο του Διό. Έχει μια παντοκρατορία παντού. Υπάρχουν όμως πράγματα τα οποία είναι πίσω από εκεί και δεν θα ήθελα να φτάσω γιατί πηγαίνουμε πάρα πολύ μακριά. Εκεί μιλάμε για μια γνώση που την έχουμε κρύψει, αλλά και πρέπει να γλώσσει τι μέρε. Έχουμε ένα μήνο ο οποίο δεν εκτελεί μια πολύ συγκεκριμένη θεϊκή διαδικασία με τον πλανήτη, γιατί είναι εκεί με συγκεκριμένο σχέδιο. Γι' αυτό σήμερα μιλάω για σχέδιο θείων, ανθρώπων και θεών. Έτσι φτάνουμε σε μια μεγάλη διαδικασία. Έχουμε τη Σαντορίνη, έχουμε το Φαέθωνα. Κάποιοι ξέρουν τι λέω, κάποιοι δεν ξέρουν τι λέω. Εκεί λοιπόν μπαίνει σε μια ανατροπία που ο γιος του Διός παράκουσε ενδεχομένως κάποιες εντολές. Εκεί έχουμε ένα μεγάλο δώρο του Μήνωα. Μόνο ο Μήνωας πήρε το δώρο, το δίσκο της Φεστού. Τώρα κανένας δεν ξέρει τι είναι ο δίσκος της Φεστού. Ό,τι και να σου πούνε, είναι μια ακρίβεια. Δεν γίνεται ένα μωρό να διαβάσει διαδίδυμη αστροφυσικής. Έτσι είναι ένας καθηγητής σήμερα το διαβάζει το δίσκο, ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που μπορεί να είναι απλό, αλλά είναι και πολύ πρόβλημα. So, αν δεν είναι για σένα, απλά το κοιτάς. Σε ποια γραφή? Στη δικιά μας πάντα. Αλλά είναι κωδικοποιημένη η γραφή μας. Κανείς δεν θα το διαβάσει. Το να διαβάσει μόνο αυτός που μπορεί ή αυτός που ξέρει. Ξέρετε, υπάρχουν βιβλία σε αυτόν τον κόσμο τα οποία προσωπικά τα έχω δει, η οποία είναι γραμμένα με θερική γραφή. Η εθερική γραφή είναι κάτι διαφορετικό. Κανένα δεν μπορεί να αγγίξει μόνο αν αυτό μπορεί να διαβάσει. Τέτοια βιβλία δεν μπορεί να κουμπίσουν τα άλλα τα παιδιά. Και υπάρχουν πράγματα τα παιδιά τα άλλα δεν μπορεί να κουμπίσουν πουθενά τίποτα δικό μου που δεν πρέπει να το κουμπίσουν. Άρα δεν κινδυνεύει τίποτα ο ελληνισμό και ο Έλληνα. Απλά πρέπει να καταλάβει. Θα φτάσω σε ένα μεγάλο σημείο να δείτε την αλλίωση τη ιστορία. Τελειώνει ο Μήνωα. Φτάνουμε στην Τρία. Γιατί ρε παιδιά τη λέτε Τρία. Διαβάζαμε την Τρία και διαβάζαμε τους Τρώες. Τώρα ακούστε κύριε, είστε γελοί εσείς που μας μαθαίνατε. Και εμείς που παραστάναμε τους ανόητους. Αλλά εμείς δεν φταίμε. Την ευθύνη την έχετε εσείς και θα πληρώσετε όλοι όσοι έχετε μεταδώσει όλες αυτές τις σχεδιότητες. Γιατί προσβάλλατε θεούς, ήρωες, πολεμιστές, ανάλυφες. Αλλά και πλάνευσατε τους ανθρώπους. Είστε τόσο καταραμένοι και έχετε πολύ μεγάλη ώρα για να γιατί τη λέμε Τρία. Είναι οι Τρώες. Μα οι Τρώες είναι αυτοί τα σκουλίκια που τρώνε. Εκεί η πόλη λεγόταν Ήλιο. Πήγαινε. Και ήταν Έλληνες. Εγώ θα θέσω ένα θέμα ότι ο πρίγμος ήταν και απειθήμα. Όμως ο πόλεμος ο Τροϊκός, Τροϊκός γιατί οι αντίπαλοι μας ήταν οι Τρώες. Μα οι Τρώες είναι αυτοί που δεν είναι δικοί μας. Είναι σκουλίκια. Είναι άλλα όντα τα οποία δεν είμαστε εμείς. Οι Έλληνες της πόλης του Ηλίου με τους Έλληνες από την Ελλάδα πήγανε να πολεμήσουν μαζί, όχι απέναντι. Άρα δεν επιτέθηκαν οι Έλληνες και η Ελλάδα σε μία Τρία που δεν τη λέτε και καλά. Δεν υπάρχει Τρία. Μετά είναι η Τρία όταν τα ζώα αυτά, τα τέρατα αυτά μάλλον, τα μη ανθρώπινα όντα έβγαιναν από την Τρύπα. Από τον ναό του Απόλλωνα.
που εκεί υπάρχει ένας μεγάλος προδότης, ο οποίος είναι Έλληνας. Δυστυχώς ο προδότης είναι πάντα Έλληνας. Άρα γιατί τη λέτε Τρώα, αν δεν είναι Τρώα. Δεν είναι Τρώες. Πολεμήσανε μαζί. Ξέρετε την Ιλιάδα όπως τη διαβάζεις. Αλλά ποια Ιλιάδα. Την έχω την Ιλιάδα στα χέρια μου, αγαπητέ. Που είναι η πρωτότυπη Ιλιάδα, αγαπητέ. Να τη διαβάσω εγώ όπως πρέπει. Γιατί μου την έχουν μεταφράσει και δει στα Βυζαντινά. Με γραφή σου η ελληνική, ξέρεις καλά. Πήγαινε στους μαντρίους, στο μαντρίο του αδελφό. Θα δεις ότι είναι όλοι στα κεφαλαία και χωρίς διαστήματα. Α, με ποιους κανόνες ελληνικής γραφής, να μας δώσουν τους αρχαίους κανόνες γραφής. Σήμερα λοιπόν έχεις τον Αριστοτέλη. Τον έχουν μεταφράσει και παραφράσει. Άρα τι διαβάζεις, Αριστοτέλη. Άρα τα κομμάτια πρέπει να φύγουν, έχουν φύγει. Σαφώς δεν μπορούν να εξαφανίσουν τον Αριστοτέλη. Όμως έχουν εξαφανίσει τεράστιους. Έχουν εξαφανίσει τεράστιους Έλληνες, το όνομά τους, δεν το πάτησε ποτέ. Όχι τεράστιο. Έχει χιλιάδες, έχει μια βιομηχανία νόησης και υπερνόησης. Από Εμπεδοκλή και από χιλιάδες άλλα ονόματα τα οποία δεν φαίνονται επιμένα. Θεοποιούν τον Πυθαγόρα. Καλά. Στην Ερική. Είναι όμως κι άλλοι τεράστιοι. Άρα τους βολεύει κάποια πράγματα να βγάζουν. Έχουν φτάσει να παραφράσουν τα πάντα. Δεν φτάνει που μου την κρίνει, μου την παραφράζει. Γιατί δεν μου δίνει αποτέλεσμα του Αριστοτέλη. Από πού τα βγάλατε το Αριστοτέλη τη μεταφράσει. Γιατί δεν μα δίνετε τα πρωτότυπα να τα δούμε. Να τα δούμε και εμεί δεν δούμε. Με δικού μα επιστήμονε. Έγινε. Τα έχουν αντιμετωπίσει. Βέβαια. Από πού τα βγάλατε. Ναι, αλλά όταν έχει το πρωτότυπο, μου κόβει κείμενα τα οποία δεν θέλει να φάνε. Και μου παραφράζει και τα πάντα. Άρα μου δίνει αυτό που σε συμφέρει, που σε εξυπηρετεί, αυτό που θέλει. Στοχευμένα, δεν μου αλλοιώνει τα πάντα. Έτσι, έτσι. Μου το δίνει. Κατευθυνόμενη γνώση. Άρα. Χωρίς να μου τον αποδομεί, δεν γίνει, αλλά δεν του δίνει τη διάσταση για να πάρω τα στοιχεία. Το γυράκιμο. Τον είπα το σκοτεινό. Δεν πειράζει. Εγώ δεν θα κάτσω να κάνω τον δικηγόρο σε κανέναν φιλόσοφο. Άλλωστε, έχω πει ότι κακώ οι καθηγητέ ή κάποιοι άνθρωποι παπαγαλίσουν τα κηρύγματα διδαγματική διδαχέ, αν θέλετε, των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Πάρτε ό,τι θέλετε από εκεί. Ζήτε το 2015. Παράστε δικό σα. Ποια σα νόηση, ποια σα γνώση. Τοποθετηθείτε. Πάρτε ό,τι θέλετε. Μην το παίρνετε σε Ευαγγέλιο. Και τοποθετηθείτε αν έχετε γνώση, σε δικά σα συμπεράσματα. Και πράξτε σύμφωνα με τα συμπεράσματα. Άρα λοιπόν, με έχουν αλλοιώσει τα πάντα, αγαπητέ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο γίγαντας είναι ελληνικό DNA και μπορώ να το αποδείξω, αλλά γίνεται με εντολή μια τεράστια αστική οντότητα. Γιατί όμως έχουμε τον γίγαντα, ο οποίος είναι 6 μέτρα, 7 μέτρα, 17 μέτρα, έχουμε βρει και 35 μέτρα γίγαντες. Άποψή μου, την οποία τη στηρίζω. Οι γίγαντες είναι με εντολή για να πολεμήσουν άνθρωποι και γίγαντες μαζί με τους άνθρωπους που κάνουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Για σκεφτείτε το. Ζητήστε σας παρακαλώ από έναν φιλόσοφο, από έναν διανοητή σημερινό, ο οποίος να μην έχει την εξάρτηση από το ίντερνετ που λέει μόνο ό,τι του συμφέρει, να μας εξηγήσει τι είναι ο άνθρωπος. Να μας πει το μέγεθος του άνθρωπου, να μας πει από τι υλικά είναι ο άνθρωπος, τι σημαίνει άνθρωπος και πώς ήταν ο άνθρωπος. Να μας πει τις διαστάσεις του, να μας πει τι έκανε, πώς ήταν, ποιοι ήταν, πώς. Εξηγήστε να μας πει ο άνθρωπος. Ξέρουμε. Αδελφοί. Τι συζητάμε. Μα ξέρετε για τους γίγαντες. Άρα εμείς μπορούμε να αποδείξουμε ότι αυτοί είναι γένες συγκεκριμένες από συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα μάλλον τότε εσύ μπορούσε να γεννήσει δύο παιδιά ανθρώπους. Φυσιολογικούς και δύο γίγαντες. Πάντα άντρες. Και κάποια στιγμή όταν τελείωσε ο πόλεμος και νικήσαμε τους άντρες. Ποιοι μόνε, οι Έλληνες. Σωστά. Πού ήσαν οι Εβραίοι τότε. Πού ήσαν οι Γερμανοί τότε. Πού ήσαν οι Σουηδοί, οι Ιταλοί, οι Αμερικάνοι. Πού ήσατε. Υπήρχανε. Οι Κινέζοι. Πού ήσατε. Κοιτάξτε να δείτε σεβασμό στο ποιοι είστε εσείς και στο ποιοι είναι οι άλλοι. Και μην αφήνετε αυτά τα ζώα, τα αμόρφωτα, τους φωσκούς να σελγούν πάνω σε τέτοια νόηση και σε τέτοιες θετικές υπάρξεις. Γιατί θα θυμωθούν και αυτοί και εσείς. Να περάσουμε λιγάκι σε αυτό, στέκομαι ιδιαίτερα γιατί όμορφα αυτά τα οποία συζητάμε. Στην έκφραση εθνικών υπάρχει σήμερα, έχουμε εθνική κυβέρνηση. Υπάρχει τίποτα το εθνικό σε αυτή τη χώρα. Αν θέλετε να μιλήσουμε για έθνος, αγαπητέ Λάμπρο, μόνο η Ελλάδα είναι έθνος και το αρχαιότερο. Έχει καλύψει πάρα πολλά τα θέματα που. Τοποθετημένο στον ΟΗΕ ότι οι Έλληνες είναι έθνος
έχουν καταγωγή στον πλανήτη από την αρχή του πλανήτη. Μιλάνε τα σημεία σου παντού, θα χρονολογήσουμε κανονικά, θα μιλήσουμε για πυραμίδες δικές μας, θα μας απαντήσουν οι Αιγύπτιοι για ποιες πυραμίδες έχει δικές μας. Σαν να είμαστε στους Οσίρις, της Ισίρις. Ναι. Από πότε η Αιγύπτια έχει, από πότε η Αιγύπτια. Και ποιοι ήταν οι Αιγύπτιοι. Συγγνώμη τώρα, οι Κρήτες δεν είναι Έλληνες. Πότε είναι κάτι άλλο. Κύπρι είναι κάτι άλλο. Ξέρετε, σε μια εκπομπή μέσα στο Ναυσίνο που φτιάχνουμε, βγάλαμε όλες τις επιστολές, 182 επιστολές Ινδιάνων της Βορείου Αμερικής, σε πρόταση του Ουάσιγκτον. Ήταν γραμμένες όλες στα ελληνικά, είναι στο Μουσείο της Αμερικής, το έχουμε δηλώσει αυτό να γραφτεί και να το δώσουμε το στοιχείο αυτό του Λαμπρού. Όλες στα ελληνικά. Πες, Ινδιάν που δεν είναι στα ελληνικά στην Αμερική. Άρα για ποια Αμερική ανακάλυψατε. Και την ανακαλύψατε γνωστή φορά εσείς που εμείς ήμασταν μόνιμα εκεί. Και την ανακαλύψατε με τον Κολόμβο. Ο οποίος ο Κολόμβος εντελώς τυχαία ήταν χιόνις. Μάλιστα. Ο οποίος έχει και μουσείο στοιχείων. Δηλαδή ένα χιόνις ξανακάλυψε την Αμερική. Αντίκα ήταν ο Κολόμβος. Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ποιος ήταν Αμερικάνος. Ποιος ήταν Ισπανό. Είναι σαν αυτό που έλεγα στον Γάλλο. Λέω, πες μου ρε παιδί μου, λέω, ο Ναπολέον, γιατί είναι ο εθνικό του ήρωας στην Γαλλία, ο Ναπολέον. Έτσι, έτσι. Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα, μου λέει Μποναπάρτης. Ο Μποναπάρτης δεν έχει πάρει στεραϊκά, είναι ο καλοπατριώτης. Το όνομά του ποιο είναι. Με κοίταγε ο Γάλλος. Δεν ήθελα να ξέρω. Μου λέει, ρε το όνομά του, λέω, και αφήστε τις ιστορίες τις γαλλικές. Καλωμένος. Έλληνας είναι, από τη Μάη. Έχει μουσείο στη Μάη. Τι είναι ο Ναπολέον. Πήγε πολύ. Τρέπεστε, ε. Αλλάζω παντελώς την ιστορία. Τώρα, αυτά είναι στα χρόνια σου. Δηλαδή, μιλάμε στα χρόνια σου. 1600, 1700, 1700. Τώρα, σκέψω να πάρει το πολύ. Γιατί όταν ο Καραθεωδωρής και μια ομάδα οργανωμένων τεράστιων μυαλών, αλλά το σακάκι σου ήταν ο τέλης μου, δεν ήταν του Μανχάταν. Σκέψω το Μανχάταν, πάλι Κινέζικα είναι όλα, τι μας λένε. Όταν έβαλε το θεώρημα του Αϊνστάιν, τη σχετικότητα, ποιο ήταν ο Αϊνστάιν. Ξέρει τι είναι, ο καθένα ήταν Έλληνα. Ο άλλο ήταν αγνώφωτο στο παιδί. Σε γραφείο πατέντε του λέει, τουλάχιστον τα πάνε και μόνοι του. Σε κάποια στιγμή η ιστορία δεν μπορεί να σε αδικήσει. Όμω η πληροφόρηση δεν θα πάει εκεί που πρέπει. Δηλαδή, αλλά τα βγάζουν όμω. Γιατί ζούμε σε μια ανομαλία, όπω είπα προηγουμένω. Όντω, ζούμε σε μια ανομαλία. Τελείωσε ο μεσαίωνα. Μπαίνουμε στον υδροχώρο τώρα, θα αλλιώστε. Τώρα θα αλλιώστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζωντανοί, να ακούσουμε. Είμαστε στον υδροχώρο. Όλα θα αποκαλυφθούν. Και ξέρετε τι έγινε. Ναι, εμεί τιμωρηθήκαμε οι άνθρωποι. Γιατί προδώσαμε. Και στην Τρία. Και στο Μήνο. Και πιο πίσω. Οι Έλληνες μπορούσαν να προδώσουν, γι' αυτό αυτή τη στιγμή έχω θυμώσει τόσο πολύ με την προδοσία. Μακάρι να μπορούσα να βγάλω ένα νόμο. Ο προδότης θα πηγαίνει σε εβραϊκά σκυλιά. Αν είναι δυνατόν να έχει προδώσει όλο το γένος, όλη την ανθρωπότητα. Μόνο από προδοσίες Ελλήνων είμαστε μέχρι εκεί. Δεν έχει σχέση αν είναι άνθρωποι ή θεών. Αλλά είμαστε μόνο από προδοσίες. Σήμερα ζούμε μια τεράστια τιμωρία. Όλα αυτά θα τελειώσουν πιστεύω. Είναι και ένα. Είναι και ένα τεράστιο πείραμα του σύμπαντος. Οκ. Ανάποδη, αρνητική. Κάντε ό,τι θέλετε να δούμε μέχρι που θα φτάσετε. Τελεσιοδικήστε σε όλα σας τα δικήματα. Οδηγήστε να δούμε μέχρι που θέλετε να οδηγήσετε. Κοίτα πώς οδηγώ. Τι θέλω να κάνω. Θες να μου δείξετε λίγο μέσα από το ρεπορτάζ σας, μέσα από το ρεπορτάζ δικό σας. Τι θέλω να κάνω. Δεν θέλω να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Δεν θέλω να γίνω πιο όμορφος. Πιο τιμίος. Πιο πολιτισμένος. Μιλάτε για πολιτισμό. Πούντος. Μιλάτε για ελευθερία. Πούντι. Μιλάτε για αγάπη. Δεσόα. Και βιάζετε τον πλανήτη. Νομιμοποιείτε την παιδεραστία. Νομιμοποιείτε την ανομαλία. Νομιμοποιείτε τη κλεψά. Το ψεύδος. Όλα σας γύρω είναι ψεύτικα. Δεν έχει κανένα αξιακό. Πεςτε μου σε ποιο αξιακό θα είναι. Τι αξιακό έχει ένα λόγο. Πετε μου ένα δωμάτιο, σα παρακαλώ. Όχι, να γίνω και εγώ γιατί είμαι δωμάτιο. Θέλω να μου δείτε το καλύτερο δωμάτιο, το πιο κοινό, το πιο καλό, που μπορεί τον άνθρωπο να τον θεώσει. Πετε μου ένα δωμάτιο. Πετε μου.
Για να οριστεί όποιο πράγμα. Την ύπαρξη του Θεού, τη δικιά του ύπαρξη και το αξιακό του σύστημα. Μόλις μου τα δώσει, όποιο μου τα δώσει το δόγμα, θα πάω μαζί του. Ξέρετε κάποιο τέτοιο δόγμα. Ξέρετε δόγμα. Όχι. Ξέρετε να μου το πείτε. Δηλώνω δημόσια. Όποιο δόγμα μου δείξει την ύπαρξη του Θεού, το αξιακό του σύστημα και τι ακριβώς ότι αυτό που κάνει είναι διαταγή από κάποια θεϊκή οντότητα, με απόδειξη αυτής, εγώ θα πάω μαζί του. Το δηλώνω δημόσια. Υπάρχει ένα τέτοιο δόγμα. Μα πώς να υπάρχει αφού ξεκινάει μόνο με το λεξικό ότι δόγμα είναι οτιδήποτε, οποιαδήποτε θεμελιώδη αρχή που δεν αποδεικνύεται. Άρα το υπαρτών και το ορθόν, πώς θα μου το αποδείξεις, αφού δεν υπάρχει. Εάν αποδειχθεί το δόγμα, δεν γίνει δόγμα. Άρα γιατί τόσα δόγματα και κλειδώνουμε ανθρώπους. Στην αντινόηση της αλήθειας. Εξηγήσε μου, λέω. Θες να πάμε όμως και στο πολιτικό κομμάτι. Γιατί τέλος τυχαία τα κόμματα όλα είναι βγαλωμένα από τα δογματικά κομμάτια. Δες μου ένα κόμμα που δεν έχει βγει από το δογματικό κομμάτι. Να το αναλύσουμε γιατί αυτό. Οι άνθρωποι των δογμάτων λοιπόν, ε. Ναι. Ποιος είχε τη δικαιοσύνη το 1100, 1050, 1040, 1200, 1400. Οι εκκλησίες. Δηλαδή, τα δόγματα. Ναι ή όχι. Η ιερά εξέταση δεν είχε τη δικαιοσύνη. Καλά, παιδιά. Τα θεοκρατικά, τα δόγματα που δεν αποδεικνύονται, έχουν τη δικαιοσύνη και θες δικαιοσύνη αληθινή. Επί Ναπολέοντα δεν κρεμάει όλες τις ιερά συνόδους για τις ιερές εξετάσεις που είχε τσακιστεί στον κόσμο. Όποιο άλλο παπά δεν του άρεσε, σε έλεγε μάχο, έρχεται στην πυρά. Έμπαινε σπίτι σου χωρίς άντρα, μα εγώ θέλει. Και τώρα το ίδιο κάνουν. Αν πας στην Αφρική, αν πας στα Ιμαλάια, αν πας στο κάτω, αν πας στο Φιλιππίνες, δεν θα δεις την παράνοια. Σήμερα κάποιος σκοτώνει τον άνθρωπο και είναι υπεύθυνος γι' αυτόν. Και κάποιος πρέπει να σταματήσει. Και δεν ξέρω τι μου λες, αδελφέ, όταν μου λες ότι είσαι χριστιανός και εγώ δεν κάνω αυτό και εγώ είμαι καθολικός. Αλλά ο καθολικός είναι παλιάνθρωπος. Ο μουσουλμάνος είναι πιο παλιάνθρωπος. Άρα δεν μπορώ να μοιράσω τον άνθρωπο. Δεν σου κάνει εντύπωση που όλα τα δόγματα λένε αν δεν είσαι αυτός, δεν είσαι άνθρωπος ή δεν είσαι Έλληνας. Άρα εγώ δεν έχω έθνος. Μα εσείς τώρα δεν φέρεις και εγώ έχω έθνος από την αρχή του πλανήτη, ρε παιδιά. Εσείς θα με μεταστρέψετε εμένα το DNA. Υπάρχει γονίδιο χριστιανού. Υπάρχει γονίδιο μασόν. Υπάρχει γονίδιο καθολικού. Ινθιστή. Τι. Έλληνα. Το DNA. Και πάμε στην καταγωγή. Άρα το δόγμα είναι μια ιστορία, είναι σαν τις ομάδες. Γιατί είναι κυρία που για σένα. Μα όλε τι θρησκείε σε αυτήν την άνθρωπο έχουν το εξή. Κατοικώ δικαιωμένου σε όλα αυτά. Έτσι, σωστά. Αν θε να δει το Θεό, κοίτα τα μούτρα σου σαν να πει κάτι, είσαι ένα κοντά, είσαι ένα κοντά. Η κόρη είσαι εσύ. Ομοίω και είναι όμω. Το ότι η αθανασία δεν είναι μαζί σου, είναι τιμωρία σου, αλλά δεν είναι αλλού. Αλλά γιατί ασχολείστε όλοι για κάπου, λε και ο Θεό είναι καπαλού. Σαν τον πλανήτη. Για τον άνε, δεν είναι εδώ, αν δεν είναι. Γιατί από την ώρα που γεννιέσαι, μέχρι την ώρα που πεθαίνει, είσαι σε ένα δόγμα να σε λιανίζει μέχρι να πεθάνει. Άρα δεν ζεις. Και όχι ένα. Πολλά. Ποιο τα κάνει αυτά. Τι θέλει από μένα. Ποιο σκοπό. Ποιο σκοπό. Δεν πάει καλύτερο. Έβαλαν λοιπόν όλα τα. Πες τα μια ιδεολογία η οποία δεν είναι δογματική. Χριστιανοδημοκράτε. Στην Αμερική. Ρεπουμπλικά. Εμεί είμαστε βαθιστέ εδώ για αυτή. Μα ναι. Επιτρέπεται να βγαίνει ο άνθρωπος τώρα και να λέει άνθρωποι φύσης, ναι. Γιατί δεν ασχολείσαι με κάτι αυτό. Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν υπάρχει κανένα θέμα να επενδύσεις δε άνθρωποι εσύ και όλα τα ομάδα παπαδάκια. Γιατί αν είχα δεν ασχολείται αυτό και θα δίνονται σύμβουλες πραγματικές ανθρώπους. Αλλά επειδή δεν έχετε την άπειρα τη επίδοση στην πολιτική. Γιατί αυτά τα τσιράκια είναι πολιτική. Και είναι δυνατόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ο Εβραίος, γνωρίζω τι είναι ο Αλέξης Τσίπρας, το γνωρίζω. Νικάζεται το Τσίπρα. Όχι, όχι, όχι. Το Τσίπρα είναι παρατσούκια, γι' αυτό οι Έλληνες έχουν πολλά παρατσούκια. Σίπρα, το Ισπανικό. Είναι σε Τσεχοσλοβάκοι Εβραίοι. Βέβαια στην Αμερική έχουμε περίπου 600 οικογένειες Εβραίοι. Πατέρα του Νατσινάδα όμως. Έχουμε την αγάπη. Όπω ο Παπαντρέου είναι ο Προκαθρήτη. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Ή όπω ο Μητσοτάκη. Είναι από την Κρήτη, ενώ ο πατέρας του είχε, ήταν από τη Μάνη και τα μέρη που πιάνουμε. Ο Παπουλιές είναι Ιταλιάν, ένα άλλο σε βέβαια, όλοι αυτοί είναι βέβαια. Μητσοτέκης, ένας γενής με τον Ιντζέλ, ο Ιντζέλος, ο
άνθρωπο ο οποίο είναι ο Εβραίο πεθαίνει. Και ο Εβραίο δεν πεθαίνει. Είναι ξάδελφο του Ατατούρκου. Με κάνω σπάθο του ελληνισμού. Εν τω μεταξύ έχουν βγάλει τώρα την Αγγελία ένα πολύ προνομερό πια. Σε μερικό σου Ατατούρκου, έτσι. Ναι. Τι θα σα δει και ο Ζωφίλ, αφού του φυτεύουν τώρα. Έρχονται γύρω-γύρω σαν του τσιγκάνου. Δηλαδή, να σήμερα δηλαδή στο. Διαστρεβλώνουν Αρτέμι και διαβρώνουν την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Κάποιο έχει φύγει. Τα παιδιά μα μεγαλώνουν με αυτά τα παλιφυλάδε τα λόγια. Βλέπει τώρα, κοιτάξτε τώρα λοιπόν. Πα στη βουλή σου τώρα την ελληνική που είχε την αρχαιότερη. Μάλλον που εσύ γέννησε τη δημοκρατία. Και αντί απ' έξω να έχω τον Λυκούργο που τον έχουν και στο. Έτσι. Και στο Αμερικάνικο Κογκρέσο, αν είχε και έχει 4 μετά τον Λυκούργο. Είχε κάτι ο Λυκούργο. Όταν έφτιαξε του νόμου, εισπάρχει λέει: δεν θα αλλάξετε του νόμου μέχρι να γυρίσω πίσω σα. Και χάθηκε. Και σα πήγε στο Περού. Πώ πήγε στο Περού, με τον ένα ή με του κοντιβάλλοντε εδώ. Ένα καθήκον αυτό. Εκεί τον έχουν. Εμεί δεν τον έχουμε πουθενά. Παρά έξω από την Αγενική μου βουλή, εγώ τον Εβραίο, που είναι ο μεγαλύτερο προδότη. Κι άλλοι προδότε δηλαδή. Δεν είναι ο μεγαλύτερο, αλλά έχει πολλού μεγάλου. Αλλά και εξάδελφο του Ατατούρκο που προτείνει τον Ατατούρκο για Νόμπελ Ειρήνη. Επειδή έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Και μετά την Πανεπιστημίου, στα χρόνια που σκέφτομαι τι έχουν κάνει, να την βάλουν με ελευθερία Βενιζέλου. Δηλαδή, νομίζω ότι τον τιμάνε τόσο πολύ. Δεν είναι ενδιαφέροντα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα αναδόσιμο άνθρωπο. Όμω πρέπει να πει πάντα ένα νεύρο μπροστά σου, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο. Δεν γίνεται αγαπητέ όλε αυτέ τι φούσκε που θα τσιμούν μπροστά μα. Πρέπει να σκεφτούν τα γενικά. Μετά τη Θησαία, όταν πήραν το Θησαία τον τεράστιο, σιγά μην κρίνουν τα ζώα πίσω τη Θησαία. Στην αληθία που πήγαν και αυτή είναι η Θησαία. Έχετε μεγάλο καημό, παιδιά. Έχετε μεγάλο καημό. Φτηνή. Αυτό είναι ο Εβραϊσμό. Ο Εβραϊσμό είναι ο εγωισμό. Παρακολουθήσω οτιδήποτε. Ο εγωισμό τι είναι. Να σπάσουμε το μεγάλο το δικό σου και να αφήσουμε αυτό το χαμίκι, γιατί ω μοναδική λύση και μοναδική και δεν υπάρχει κάτι άλλο, ω αληθινό και υπαρτό. Και το μεγάλο το τεράστιο πρέπει να σπαστεί να φύγει. Οπότε παίρνει αυτή την ηλικιότητα να την κάνει. Αυτό είναι ο εγωισμό. Ενώ ο συναγωνισμό για τον Έλληνα πρωτίστω είναι πηγή δύναμη. Για το συναγωνισμό, αγαπητέ, τον αφήσουμε. Θέλω να δούμε πώ εγώ το φτιάξω μεγαλύτερο και καλύτερο. Θέλω να δει πώ το κάνω πιο τεχνολογικό. Και όταν εγώ το κάνω, εσύ θα γονατίσει γιατί το κάνει καλύτερο. Αν μην νικήσει, απλά σου φέρνει το σχέδιο. Δεν σε σκοτώνω για να είμαι εγώ πρώτο ο δεύτερο. Αυτό είναι ο ελληνισμό. Ο ελληνισμό είναι μια τεράστια αλχημία που κινείται ανάμεσα στο αρνητικό και στο θετικό, χωρίς να σκοτώνει το ένα το άλλο. Είναι λοιπόν ένα κοινόχρονο το οποίο κινείται στην αρνητική του δύναμη, στη θετική του δύναμη. Αλλά ο ελληνισμό είναι μια αρμονία. Έτσι όπω βλέπει το σύμπαν. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε πολλά πράγματα και ο ελληνισμό μπορεί να το κάνει αυτό και ο Έλληνα μπορεί να το κάνει. Αρκεί να καταλάβουμε ότι είναι εσύ συμβαίνει. Μην κοιτάτε τα φαντάσματα γύρω σα που σα ενοχλούν τόσο πολύ. Δεν λέγονται ότι είναι οι σιωπηστέ, το λέω ότι αυτοί δεν έχουν μέλλον. Άλλωστε θα το βλέπαμε γιατί ήρθε όλο ο καιρό που αφήθηκαν ελεύθεροι, ξέρετε. Απ' τη μία τιμωρηθήκαν οι άνθρωποι από τον Μεγαλέξανδρο και μετά. Αλλά και αυτοί του δόθηκε ευκαιρία να δείξουν τον πράγμα προ αυτό. Όλη αυτή την πλατφόρμα που έχει τρέξει, όλα αυτά που έχουν κάνει και έχουν γίνει. Νομίζω κάποιο ότι είναι η δύναμη, ενώ είναι η πραγματική του τιμωρία. Θα μπορούσαν να παράξουν. Είχατε όλο το ελεύθερο να κάνετε ό,τι θέλετε. Άλλωστε οι άνθρωποι μετά από τότε ζούμε 60, 70, 80 χρόνια πεθαίνουν αρρώστιες, αίμα πολύ, μεσαίωνα, σφάχτε, κάντε. Okay. Τι μα κάνατε. Μα κάνατε να χάσουμε τον ανθρωπισμό μα. Χάσατε, μα κάνατε να χάσουμε την οπτική μα. Την νόηση, την κάνατε αντινόηση. Για δικαιοσύνη, την κάνατε αντιδικαιοσύνη. Δώσε μου τι αντιαξίε, σε παρακαλώ. Αρτέμι, να σταθούμε λιγάκι γιατί τα παγκόσμια καταπιστεύματα μα τα χτύψανε. Είδε το. Γιατί, φίλε μου. Να το ψάξουμε λίγο. Εγώ το έχουμε ψάξει πάντα. Ξέρετε, είναι αυτό που σα είπα. Ελάτε να φτιάξετε ένα βράδυ όπως τον θέλετε. Εκεί έτρεξαν πολλά πράγματα δικά τους με δικές μας γραμμές και φυσικά αυτό που είχαν ήταν πάντα στη βάση τη δικιά μας. Η πλατφόρμα ήταν πάντα δικά σου. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτή την πλατφόρμα. Γιατί είναι σαν να ξεφεύγεις από την ίδια. Άρα, αν είσαι τόσο μάγκας, πρέπει να φτιάξεις έναν άλλο πλανήτη, πρέπει να φτιάξεις δημιουργήματα άλλα που να αγγίζουν στην ομοτέλεια. Και να σου το έχει φτιάξει. Άρα εδώ είναι αυτό το σπίτι, έχει χαραγές, έχει στάτους, να ξεπερνάς. Αλλά πάντα βάζαμε τους ανθρώπους να το κάνουν. Να ξεπεράσουν
Γι' αυτό και οι προδοσίες έχουν τους ανθρώπους. Δηλαδή και οι προδοσίες και στην τρία και, και μετά και πριν, πάντα πρέπει να εκτελέσει σε αυτή τη διάσταση ο άνθρωπος και η ελεύθερη βούλησή του. Και είναι ένα τεράστιο συνέστημα. Τι είναι αυτό που λέει κέρατα, αφού τα έχει όλα δικά σου, τι είναι αυτό που προδίνει στην ιδέα του κέρατα. Αυτό είναι το τρελό. Ακόμα αυτό το συνέστημα δεν έχει βραθεί στο σύμπαν. Πως αυτοί οι τεράστιοι προδίδουν τη γέννα και τον άνθρωπο, την ίδια του τη γέννα, την ίδια τη δημιουργία του. Ενώ πολέμησαν, δηλαδή στην Τρία, πολέμησαν τόσο πολύ όλοι. Ειδικά κάποιο δικό μα, που δεν θέλω σήμερα να αποκαλύψω, πρόδωσε. Και έτσι έχει και όλη μια. Έχει την Ιλιάδα, όπω πείτε, με την Λίπη και πρωταγωνιστή ο Αχιλέα. Ο τεράστιο Αχιλέα. Και λέω ότι σε σχηδία μετά τον κάνουν Θεό, το Θεό Κρίσνα. Σωστά. Α, μάλιστα. Δεν σα περίμενα. Απ' την άλλη όμω, έχει τον Οδυσσέα, ο οποίο ένα πρόσωπο ασχολείται μόνο με έναν λίγο. Ξέρει ποια είναι η Οδυσσέα. Δικιά σου ταλαιπωρία από τότε μέχρι σήμερα. Η δικιά του. Δεν μπορούσε να κουμπίσει τη γη. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι ο Οδυσσέα ακουμπάγε μόνο το νερό. Θάλασσα. Φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι ο Οδυσσέα είναι ο γιος του Ποσειδώνα. Τον Οστιμονήμαρ λοιπόν, τον έλειωσε, τον κυνήγησε. Γιατί έκανε αυτό που θέλει. Νοσταλγία τη ιστορία. Όχι, νοσταλγία. Το κυνήγαγε. Το κυνήγαγε να τον εντώσει, να τον τιμωρήσει. Και κάπου που τον βοηθάει, δεν τον βοηθάει τον Οδυσσέα για να. Δεν τον βοηθάει τον Οδυσσέα για να τον βοηθήσει ο Ποσειδώνα. Τον βοηθάει για να μην τον τεντώσει, να τον ταλαιπωρήσει ακόμα και πολύ. Είναι τιμωρία. Και τιμωρία όλου του διεθνού. Και του γένου του διεθνού. Και των ανθρώπων είναι αυτή η τηλεπορία σου και σήμερα. Γιατί εκεί στην Τρία υπήρξε μια μεγάλη προδοσία. Ενώ νικήσαμε, έγινε τελευταία στιγμή μια μεγάλη προδοσία και ο Οδυσσέας δεν μπορούσε να κουμπίσει τη γη. Μόνο το νερό. Σε αντιθέσει με τον Οδυσσέα, ο οποίο δεν κουμπίσε το νερό, κουμπίσε τη γη. Ο ένα είναι τσιγκυρά, ο άλλο είναι το νερό. Γιατί γράφτηκε ένα ολοκληρωμένο. Είναι για σένα. Είναι μια μεγάλη προδοσία που έγινε από το χέρι σου από το. Και από τον Άξονα και μετά τα λεπτά πολύ. Έρχονται οι όλες όμως αυτά που έχουν κάνει. Σου δόθηκε ευκαιρία να κάνεις, οκ. Κάνε. Όλο αυτό που έχετε στρώσει, που έχετε κάνει. Διαλύεται τιμή για την δημιουργία του. Δηλαδή είναι θέμα προσωπικό. Δεν είναι θέμα Εβραίο. Είπα όπως κοινή πάντα. Πίσω τους είναι τεράστιες δυνάμεις. Οι αντίθετες δυνάμεις, οι αποστατικές δυνάμεις. Αυτή είναι η βοσκή και το έπανε. Αλλά το θυμίσουν όταν πήγα, όταν ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο κάλεσε τους δικούς του και ρωτάει ο Φαραώ, τι δουλειά κάνετε. Όπως και εμείς, έτσι και οι προγονείς μας και οι απογονείς μας, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε τσοπάγιδες. Στόφανε εδώ, δεν έχουν έννοια. Τώρα που βλέπεις τσοπάγιδες να νομίζω ότι σε λίγουν, δεν γίνεται. Δεν τα μπορώ για να σου λέω. Άρα υπάρχει κάτι πολύ πιο μεγάλο από πίσω, γνωρίζουμε ποιο είναι, ξέρουμε που ακριβώς πάει. Τελειώνουν όλα αυτά, αρκεί να καταλάβει ο άνθρωπος, ο Έλληνας, τι ακριβώς μπορεί να γίνει. Και να κατανοήσω ότι αυτό το σπίτι είναι δικό του, το σπίτι είναι μόνο η Ελλάδα, είναι πανίκη. Μπορεί να ζήσει μια πολιτεία που πραγματικά αυτό θα τη ξεφτιάξει. Δεν τα πάντα. Εγώ προσωπικά θα σα πω την άποψή μου. Δεν μα έχουν κλέψει τίποτα. Είναι ζώα. Σπάνε, καταστρέφουν, του κρύβουν. Πώ να κρύψει κάτι από ένα υποσυνείδητο, για αυτό που ξέρω τι λέω. Αφού στο υποσυνείδητο είναι χαραγμένα τα πάντα. Ό,τι έχει συμβεί, ό,τι έχει γίνει. Μα και σήμερα είναι καταγεγραμμένο. Ξέρεις, πρέπει να καταλάβεις ότι όλα αυτά τα ψέματα για αυτή η γελιότητα που λες σε κάποιον που με κοιτάς τα μάτια και με είσαι γελίος. Ενώ με κοροϊδεύεις, αλλά μου μιλάς ευγενικά. Ενώ με υπονομεύεις, αλλά τελικά μου δίνεις ότι είσαι μαζί μου. Δεν μπορείς, Λαύρο, και κανένας μας δεν μπορεί να κρυφτεί από το κατεγραφικό του εαυτού. Εσύ ξέρεις μέσα από μέσα. Ξέρεις ότι με κοροϊδεύεις εκείνη την ώρα και στιγμή να με σκοτώσεις, να με εμφανίσεις. Απόλυτα σωστό. Αλλά φαίνεται φαινομενικά στην πλασματική ζωή σου που κάποτε το κορμί σου το φαντασκούλι και δεν έχει καμία αξία, αλλά αυτό που έχει αξία είναι κάτι μεγαλύτερο. Αυτές οι καταγραφές είναι στο υποσυνείδητο. Αυτές οι καταγραφές δεν λάβω είναι εκεί. Και η τεχνολογία σου είναι εκεί. Και το πώς θα ξαναφτιάξω τα γράμματά μου, ξέρω εγώ. Και αν δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα αυτοί και δεν του βλέπετε την εδώ. Αυτοί που μπορούν να τρινάξουν τον πλάι μου στον αέρα. Αυτοί που μπορούν αύριο το πρωί, πίνοντας νερό, να διαλύσουν τα πάντα. Τεχνολογίες είναι όλες εδώ. Κάποια ανθρωπάκια που εξυπηρετούν μικρά συμφέροντα. Ψευτολέσχες με κατεγορασμένες γυαλιές κινέζικες καρέκλες, κουρτίνες, σικελίες. Φορέντες κάποιες σποδίες. Πάντα από την Ταϊβάνη, από την Μαλαισία. Νομίζοντας ότι έχουν κάποια δύναμη, δεν έχουν τίποτα. Του λέω λοιπόν, έχει χτυπά το καμπανάκι. Προλαβαίνετε να μαζευτείτε. Η
Είναι κοντά η ώρα. Οπιανού του αίμα δεν θα ρέει αλήθεια. Απλά δεν θα είναι συμβατός να μένει σε αυτό το πλανήτη. Σίγουρα δεν καταλαβαίνει την κατοχή. Έρχονται για όσους θα καταλαβαίνει. Μάλλον θα λιώσουν. Γιατί ίσως είμαι στο μάτριξ της πλάγης ότι ξέρεις είναι σαν αυτό που έχει έπαρση. Ενώ έχει έπαρση και ναρκισισμό, αυτός νομίζω ότι είναι και ταπεινός. Και έχει τεράστια έπαρση. Ξέρεις ότι η έπαρση είναι τεράστια. Ο Σοκράτης έλεγε, αν δείτε κάπου φωτιά και κάπου έπαρση, αφήστε το να καίει. Θα το σβήσουμε μετά. Την έπαρση να σβήσουμε. Δεν καταλάβεις. Τρία λεπτά διάλειμμα. Αν είμαστε το μοναδικό, εγώ θα πω, θα τοποθετηθώ έτσι, χωρίς να προσβάλλω κανέναν. Όλα αυτά θα δούμε στην διαδικασία. Mm-hmm. Ότι είμαστε το μοναδικό πανάρχαιο έθνος στον πλανήτη. Τώρα, αν με διαδικασίες πραγματικά έθνος υπάρχουν κι άλλα, θα τα βρούμε στην πορεία. Εδώ είναι μεγάλη σημασία να καταλάβουμε με τόσο μεγάλη ιστορία που έχουμε, τόσες χιλιάδες χρόνια, που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει όλη αυτή την τεράστια ιστορία μας. Έρχεται ένα σύνταγμα που έρχεται το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος, της νεότερης βέβαια, έτσι, δεν μιλάμε τώρα. Με τη δημοκρατία της Σπάρτης, μετά της Αθήνας και τόσα συντάγματα και τόσοι βασιλιάδες που έχουν περάσει. Θεωρουμένο θα πω ότι οι βασιλιάδες έχουν μόνο Έλληνες. Οι άλλοι είναι κατασκευές. Γιατί οι βασιλιάς ήταν φίλος ο πρώτος βασιλείος των Ελλήνων. Και κρίμα. Ο μοναδικός. Έπειτα δεν έχουν φτιαγμένους βασιλιάδες, έχουν αυτοκίνητους. Και όπως έχουμε αυτοκίνητους ιεράρχες και αυτοκίνητες αυτοκρατορίες και αυτοκίνητα όλα αυτά. Είναι να μιλάμε τουλάχιστον για δύο εβδομάδες χωρίς να φάμε και να καταλάβουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Μην πιάσουμε το αρχαίο Βυζάντιο, το οποίο είναι δικό μας. Δηλαδή το Βυζάντιο το πραγματικό είναι του 7ου αιώνα. Mm-hmm. Από τον Μεγαρίτη, από τα Μέγαρα, γιο του Απόλλωνα, Βυζαντάκη. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε, αγαπητέ Μαύρο, ότι όλες οι ελληνικές πόλεις, ειδικά τεράστιες πόλεις, έχουν γίνει με βοηθεία, δηλαδή έχει γίνει μια δύο αδελφό, που σημαίνει έχεις μια καθοδήγηση, δεν είσαι μόνος σου. Έχεις ιερείς τόπους, έχεις πύλες με τη μήτρα του σύμπαντος και αν το θέλεις και με τη μήτρα του Θεού σου. Έτσι θα το καταλάβω. Δεν είναι τυχαίο που όλες οι πόλεις στην Ελλάδα είχαμε χρησμό το πώς θα φτιαχτεί. Δεν έπρεπε να ξεφύγει χειριστό, γιατί οι άνθρωποι είναι κατασκευές πολύ συγκεκριμένες. Η γη είναι πάλι μια κατασκευή που την ορίζουν κάποιοι άλλοι και όχι αυτά τα αυτόκλητα γαϊδούρια, θα το πω, πώς το λέω. Με μεγάλο σεβασμό στο γαϊδούρι. Άρα καταλαβαίνετε ότι είχαμε, δεν είχα σπίτι, οι άνθρωποι είχαν δρόμους, ξέρουμε σου το δρόμο. Δρόμο είναι ο τρόπος της ζωής σου και πώς πρέπει να τοποθετήσεις. Άρα λοιπόν τελικά από τι είσαι φτιαγμένο και πώ έπρεπε να τοποθετήσει το βιωτικό σου κομμάτι, όπω ήταν η γέννησή σου, όπω ήταν η βάφτισή σου. Οι βαφτίσει ήταν πολύ συγκεκριμένε και η ονοματοδοσία είναι συγκεκριμένη. Ο πλανήτη σήμερα είναι γεμί τα πράγματα. Ντρέπομαι για τα ονόματα των ανθρώπων και εκεί θα κουμπίσω. Ντρέπομαι. Φωνάζει Γιάννη και γυρίζει μισή Ελλάδα, Κωνσταντίνου, Σαμίλ, όλο το Γιώργο Νίκο. Ναι. Ντρέπομαι στο Hollywood, ντρέπομαι που άνθρωποι κοιτάνε την ώρα σε ένα εβραϊκό Hollywood και όλοι είναι Νόε, Ρεβέκα, Ντέιβιντ, όλες αυτές τις αρμανάδες. Πραγματικά οι άνθρωποι κοσευροποιήθηκαν, έγιναν συγκεκριμένα, σε συγκεκριμένα σταμπέλες και οικόπεδα. Είναι ντροπή για τον άνθρωπο, ενώ πραγματικά η ελευθερία του ονόματος και του άνθρωπου είναι και θέλω να σταθώ. Θέλω να χτυπήσετε μια σελίδα με ελληνικά ονόματα και θέλω να πάτε να κάνετε μια ανάλυση τι σημαίνει όνομα. Είχε και το όνομα έχει τεράστια προσωπική και καταδεκτικότητα. Τώρα Γιάννη Λίγο, Πέτρο Νικολίτσα, μετά δεν του αρέσουν τα ονόματα. Φτιάχνουν υποκατάστατα και γίνεται ένα λαλούμ χωρίς καμία νόηση. Λες και είμαστε σκύλοι. Όχι κοινές, σκυλιά, ζώα. Ενώ η πραγματική τεχνολογία των Ελλήνων, όταν γίνεται το παιδί, το οικογενειακό περιβάλλον του καθόταν, ψυχολογούσε και ψυχογραφούσε το παιδί και του έδινε το όνομα, το άδικο σώμα, το χαρακτήρα. Και φυσικά δεν είχαμε πονήματα, όλα τα πονήματα είναι παρατσούτια των γελίων φωσκών, ανώνυτων που το όνομα δεν μπορούν να βάλουν στον οποίο το σπορτιά του.
όλη η Ελλάδα έχει γεμάτη παρατσούκλια. Φυσικά οι άνθρωποι που φάνηκαν και σε μεγάλε ταμπέλε δεν τρέχουν για το νομίζοντα ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Τόσο πλάνη. Το παιδί έπαιρνε το επώνυμο του πατέρα. Όχι, δεν υπήρχε επώνυμο στην αρχαιότητα. Ο Φίλιππος του. Ο Φίλιππος ο Β' του και τη. Εσύ δηλαδή είσαι ο Λάβρος του και τη από τη Λάρισα. Τέλος, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό εννοώ. Το του και τη από τη Λάρισα ή από το Άργος ή από τη Σπάρτη ή από εκεί. Δεν υπάρχει άλλο. Καθόριζε. Σήμερα το επώνυμο λοιπόν τι δηλώνει. Και πάλι έχουμε σήμερα επώνυματα που όταν παρατσούκια συνδέονται μεταξύ. Αλλά και πάλι μάνα και πατέρα και αριθμό ταυτότητα, ένα και αριθμό βέβαια, δεν γίνεται λάθο. Το επώνυμο είναι πρόσθετο. Στην Κρήτη έχουν βάλει τα άκρη για να κοντίνουν όλοι. Είστε πολύ γαλλικοί, ξεχνημένοι και εμεί είμαστε άλλοι. Αλλά έχει σημασία να δούμε όλα τα ελληνικά ονόματα αγαπητέ Βαρκό. Όπως είναι ο Λεωνίδας. Τώρα ο Λεωνίδας δεν είναι ούτε χριστιανικό ούτε τίποτα. Είναι ο Λεωνίδας, είναι τεράστιο ελληνικό και σημαίνει είδα το Λέω. Όπως η Ελένη, άσχετα και ήταν η μάνα του Κωνσταντίνου, μεγάλη τσατσόρια, λέω έτσι γιατί έχει πει τόσο τεράστια ψέματα. Ντρέπομαι που υπάρχουν σε βιβλία και διαβάζουν άνθρωποι για την Ελένη. Όπως όταν πήγε μετά από τον 300 χρόνια να ρωτήσει τα γόρια. Στην Ιερουσαλήμ, πρέπει να διαβάσετε για να θυμόστε. Γι' αυτό έχω... είμαι αγανακτισμένο με τόσο χιλιά ψέματα και σκουντούφλησε που ξέρει. Όπω προχωρούσε στην Ιερουσαλήμ, ξέρει που σκουντούφλησε. Πάνω στον Τίμιο Σταύρο, το πιστεύει αυτό. Δύο μαδέρια που τα καίγανε μετά από 20 νεκρούς, η Ελένη, η μάνα του Κωνσταντίνου, μετά από 400 χρόνια, όπω τοποθετούν τουλάχιστον τα ημερολόγια, οι φίλοι μα, οι Ιωαοί, σκουντούφλησε πάνω στο Σταύρο. Δεν γίνεται πλάκα. Έκτοτε υπάρχουν 7 καράβια 100.000 ευρώ στο καθένα που έχουν μεταφέρει το μειοξύλο και μοιράζονται το μειοξύλο. Πόσο μια υποβολή είναι. Να πρέπει να σταματήσουν λίγο. Δηλαδή προσβάλλουν. Κοίταξε, έχει σημασία να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία να προσβάλλουν εμένα. Εγώ πραγματικά, ασχέτω ποιο θα είναι και τι εθνικότητα θα είναι, αν στον δρόμο βρω κάποιον να τον ξεφτιλίζουν και να τον προσβάλλουν πολύ άσχημα, θα είμαστε μέσα. Γιατί μυθό το ίδιο και τη θέση μου εκεί. Γι' αυτό έχει σημασία μετά. Θα δείτε στη δικιά μα την πολιτεία. Στην πολιτεία των Ελλήνων υπάρχουν 3 νόμοι. Δεν μπορεί να του ξεπεράσει ποτέ. Γιατί πιστεύουμε σε μια πραγματική πολιτεία η οποία αυτή θα παράξει ανθρώπου. Είναι το εργοστάσιο που θα είναι και παραγωγή νόηση, αξιών, αρχών που θα παράξει του πολίτε. Σήμερα ο πολίτη παράγεται. Δηλαδή τα παιδιά μου, όσο και εγώ να είμαι, όσο και να θέλω να τα χειραγωγήσω, κάτω από μια αξία ή ένα αξιακό σύστημα. Δεν μπορώ, διότι έξω υπάρχουν τόσοι ερεθισμοί οι οποίες βάλετε από χιλιάδες πράγματα. Άρα η κοινωνία είναι ένα ξέφραγο αμπελί, θα πω κυρίως ένα κοινόβιο, ένας κοινόβιος οίκος ανοχής. Οπότε σήμερα έχουμε παιδιά τα οποία είναι στο γκέι, μην ξέροντας τι είναι αυτό, νομίζοντας ήδη υπάρχει σχολείο στα... Σχολείο στις σκανδιναβικές χώρες, είναι και λίγο αυτό που λέω. Αυτοί οι άνθρωποι τους θεωρούν απολυσμένους και έχουν νόηση τεράστια. Όπου το αγόρι με το κορίτσι, ο Γιάννης, δεν λέει ο Γιάννης, λέει σχέτο Γιάννης. Δηλαδή θα είσαι ή Γιάννης ή εσύ θα αποφασίσεις αν αργότερα θα είσαι ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Γιάννης. Δεν λες ο Γιάννης. Αυτό καταλαβαίνεις. Έχει δικαίωμα να παίζει με κουκλίτσες, με φορέματάκια. Έχει δικαίωμα το αγόρι να πάει με φόρεμα, αν και εφόσον του αρέσει. Αλλά καλοκίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Άφιλο! Τι σημαίνει άφιλο, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνετε αυτό. Ή μήπως θα φτάσουμε στη βρωμερή παλαιά διαθήκη των γύφτων. Ακούστε πλήρω των γύφτων. Οι οποίοι κανένας δεν διαβάζει. Και λέει μέσα λοιπόν στη γέννηση. Ο Θεός, ο δικός τους, έφτιαξε τους Αδά. Έφτιαξε πολλούς Αδά. Δηλώνει λοιπόν εθελοντικό στο Αφροδίτη ότι Αδά ήταν πολύ και ήταν μόνο έργο Αφροδίτη. Αλλά αυτό δεν βόλευε. Θεός και δεν ξέρεις τι να φτιάξεις και τελικά αυτό δεν βόλευε τον άνθρωπο. Δεν σ' άκουσα. Δεν το διαβάσατε ποτέ. Δεν σας έμαθαν ότι εδώ πέρα οι Εβραίοι λένε ότι ο Θεός ο δικός τους έφτιαξε πολλούς Αδάμ και είναι ερμαφρόδιτη. Άρα το κουσταριό σήμερα έρχεται την Παλαιά Διαθήκη να μας πει τι. Και ποιος προβάλλει όλο αυτό το ζήτο φύλλο αν όχι τα ιερατεία. Έχω κάτι νομίζετε που τους καίει. Είναι πλανεμένη. Και είναι πλανεμένη όλη η ανθρωπότητα. Δηλαδή για την κοινοβασία να μιλήσουμε. Είναι θεραστικό.
Σίγουρα θα παντρεύονται άλογο με γυναίκες και γαϊδούλια με τους Άραβες. Έχει σημασία να καταλάβουμε ότι μετά ο Θεός έκανε λάθος. Σοβαρά λάθος. Και μετά ύπνωσε τον, κοίμησε τον Αδάμ, του κόβει και ένα κομμάτι και φτιάχνει τη γυναίκα. Μάλιστα. Πολλά λάθη και δεν θέλει. Ο δικός μου δεν κάνει λάθη. Αλλά βάλε και απαλού. Αφού φτιάχνει τον Αδάμ και την Εύα, μετά φτιάχνουν και αγοράκια. Και μετά και μετά. Κάνει και άλλο. Κάνει και άλλο. Συνήθεια. Ξέρω, καλά θα νομίζω. Αν δεν μπλέξει τώρα με τους Εβραίους, με το μυαλό μου δεν υπάρχει. Δεν πάμε στο σύνταγμα εδώ, το οποίο έχει ψωμί. Αυτές οι απορίες είναι μόνο δικές μου. Αυτές οι απορίες είναι μόνο δικές μου. Και εκεί πέρα στερεώσατε σε έναν πλανήτη ολόκληρο και τελικά αρχίσατε και δίνετε παλές και κοινές διαθήκες. Σε όλο τον κόσμο με πλάνετε τώρα. Τι, πέστε μου. Αθέμη, τώρα να πας εδώ. Σύνταγμα λοιπόν, αξίες. Εδώ να σας ακούω. Ξέρεις για τα αυτά. Έρχεται ένα σύνταγμα λοιπόν σε πολιτεία των Ελλήνων. Και μιλάμε για χριστιανική εκκλησία. Αρθροδίωκη, ξέρετε, είναι καλά. Ότι η χριστιανική εκκλησία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το εβραϊκό κομμάτι. Αυτά που σας είπα πριν λίγο, ενώ τοποθετούσε στο σκοπό, βεβαίως. Όχι, αγαπητοί μου. Στην ίδια την εκκλησία που η μάνα μου και η μάνα σου πηγαίνει και είναι μόνιμα εκεί, η οποία ανάβει και λαμπάδασε σε πολλούς Άγιους, αυτό που τους λέμε, αλλά και Άγιους που τους κάναν οι Άγιοι με το δεδομένο. Σφάχτες. Γιατί έχουμε ένα τεράστιο αριθμό βιαστών και δολοφόνων τη εκκλησία που σκοτώνει Έλληνες εθνικούς. Ή όχι. Τα στοιχεία παρακαλώ στον κύριο Λαύρο. Δηλαδή θα σας δείξουμε Αγίους ή τι έλεγε ο Θεοδόσιος, ο νόμος του Βυζαντίου, θεοκρατικοί άνθρωποι. Σφάχτε άνθρωπο και Έλληνα. Εάν πει ότι είναι Έλληνα. Αν αυτό δεν συνάδει με τα Ταλμούδ και με τους Εβραίους, δεν στέμα τι διαφορετικό είναι. Και όλο αυτό το καθεστώς το εβραϊκό έρχεται και υπηρετεί, γιατί αρχίζει η χριστιανική εκκλησία και λέει προπάτορες μας είναι Αβραάμ, Ισαάκ, Σάρα, Μάρα και τον παγίδι του Γιαφέ. Άρα ξεκινάει έτσι μια θρησκεία η οποία έρχεται στην πολιτεία μου και λέει ότι η Ορθόδοξες Εκκλησία της Ελλάδος, αυτό θέλω να το δω λίγο το Ορθόδοξος. Πεςτε μου σε ποιο εγγράφω και ποιο καταστροφικό είναι ο Ορθόδοξος. Σε κάτι. Μόνο λέξεις. Χρησιμοποιούν την Ορθόδοξο, αλλά ποτέ δεν είναι καμία. Πολλά γνωστά την κάνει, αλλά εκτός από Ορθόδοξα. Κεφάλι. Η Ορθόδοξος Εκκλησία της Ελλάδας, αυτό το άθρο 2 του Συντάγματος που το φτιάχνει χίλιοι βαβαροί, επίοφωνα. Στους Έλληνες. Και δεν φτάνει πέρα τον Βαβαρός, ο Βάρβαρος, ο 16χρονος. Άρα καταλαβαίνετε ότι λέμε στοχευμένα μαριονέτες από εδώ. Η Ορθόδοξης Εκκλησία της Ελλάδος κεφαλή γνωρίζουσα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Α, τον γνώριζες λέω. Πώς το καταλαβαίνετε, συνέλη με σώδη, πες το. Γνωρίζει η Εκκλησία τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού, γνωρίζωσα. Πώς το γνωρίζεις. Χαρτί δεν έχεις τίποτα. Μια επιστολή δικιά του δεν έχεις. Πώς το γνώριζες. Αυτό είναι σύνταγμα ρε παιδιά τώρα. Των Ελλήνων μου. Του καινούργιου μου κράτους υποτίθεται. Ενώ πρέπει να σκοτώσει το Παπαδιστρία. Αλήθεια. Θα σε σου πω ρε στιγμές. Υπάρχει αναποστάσεως ηνόμενα δογματικός μετά εν τη Κωνσταντινούπολης μεγάλας και πάσης άλλης Ορθοδόξου της του Χριστού Εκκλησίας. Τηρήστε, βέβαια δεν λέω ότι θα σχολιάσει όλα αυτά, με βλέπετε ένα μένα να σχολιάσει. Να δω πρώτο που δέκα λεπτά την ημέρα. Τηρούσα απαράλλακτος ως εγκείτε τους τεγερούς και αποστολικούς κανόνες. Δεν το λέω. Μην προβλέψεις καλύτερα να το διαβάσεις. Δεν το αναγνωρίζω. Διάβασε το δύο. Έχει σημασία τώρα να καταλάβουμε τι μας λένε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, έτσι. Και φαρήν γνωρίζουσα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Υπάρχει, δεν είναι καλή η γραφή προφανώς, η εκτύπωση. Αναποσπάστος
Ηνωμένα, ο δογματικός μετά την Κωνσταντινούπολη, μεγάλης και πάσης άλλης οδός του Χριστού Εκκλησίας. Τηρούσα απαραλλάκτως ως εκείνε τους τριερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνας και τα σιεράς παραδόσεις. Είναι δε αυτοκέφαλος, ενεργούσα αυτοκέφαλος. Ενεργούσα ανεξαρτήτως βάσης άλλης εκκλησίας τα κυριαρχικά παρακαλώ αυτής δικαιώματα. Τι λες εδώ? Και τι λες τώρα? Και διοικείται υπό Ιεράς Συνόδου Αρχιερέων. Τέλειωσα. Πού είναι η κυριαρχία σου, πού το έθνος τώρα? Έρχεται η εκκλησία να σου πάρει τα κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς γίνεται, αγαπητέ μου, να πρέπει να μου το πεις. Άλλης εκκλησίας τα κυριαρχικά αυτής δικαιώματα και διοικείται υπό Ιεράς Συνόδου Αρχιερέων. Σκοτώνει ένα δόγμα το κράτος. Περισσίες. Σύνταγμα της Ελλάδος, 1744, Μάρτιος. Όθο βασιλεύς, ελέω Θεού, βασιλεύς των Αγγινών, ελέω Θεού. Οκ. Μένω σε ελληνικά, όπως είπα, να καταλαβαίνετε αυτό. Κινείται ένα δόγμα, κινήθηκε σαν την Κωνσταντινούπολη, είχε μια οικουμενικότητα. Και έρχεται ένα δόγμα και σου πέντει κυριαρχία. Είσαι ελέω Θεού. Ποιος ελέω, πιάνου Θεού, πάμε να τα αποδείξω τώρα αυτά. Και υπάρχει Θεός να χρειάζεται σύνταγμα. Πες μου, αγαπητέ. Η πολιτεία μου, πού είναι, το έθνος μου, πού είναι. Έρχονται εδώ και μου διαλύουν το έθνος. Οι νεότεροι άνθρωποι, έρχοντας από Κωνσταντινούπολη, και ξέρουμε πολύ καλά ότι το Βυζάντιο ήταν ελληνικό, μάλλον να είναι με ελληνικά κεφάλαια. Και έπρεπε οι σύγκεντρους να έχει ελληνικό DNA, το ξέρετε. Ο βασιλιάς ήταν το ανάτοπο στοιχείο που είχε αυτοκράτορας. Ο αυτοκράτορας ήταν αυτοκράτορας. Έχει σημασία να δούμε μετά τι ήταν ο αυτοκράτορας και τι ήταν ο πατριάρχης. Έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό είναι και να κάνουμε μια εκπομπή μόνο γι' αυτό. Κοίτα όμως τα κυριαρχικά σου δικαιώματα. Τι έχει αλλάξει από το θέμα σήμερα? Πιστεύετε λοιπόν ότι αυτή η κυριαρχία στα δικαστήρια πάντων δεν κυριαρχεί το δόγμα? Άρα δεν αντιλαμβάνεστε ότι τα δόγματα? Και πάμε να δούμε. Εφόσον είναι συνδεδεμένη όλη η χριστιανική εκκλησία με τους Εβραίους και με προπάτορες των Εβραίων, είναι καθαρά δογματισμένη η εβραϊκή εκκλησία? Και έρχεται να μιλήσει για ανατολικό κράτος που υπάρχει και αυτή εκεί. Άρα εγώ μεταβιβάζομαι σαν ανατολικό κράτος. Ποιο είναι το κράτος? Δεν βλέπετε ότι ο Πάπας κυριαρχεί σε πάρα πολλά κόμματα και σε πολύ τεράστια γη, η Αμερική, η Αγγλία? Και πότε γίνεται ένας Πάπας? Έχω τον Πάπα το 1050-1100, πριν γίνει ο Πάπα. Ποιο βόλευε όλο αυτό? Ναι, όλα αυτά θα τα ξαναπάρουμε πίσω τώρα, με θέμα. Αλλά κοιτάξτε ακριβώς την κυριαρχία σου. Ο Έλληνας, ο αυθόφθονος και που θα μιλήσω εδώ και τα παγκόσμια ταμεία. Έχει σημασία να καταλάβετε όλα αυτοδιαχείριση. Αγαπητέ Λάρο, εσύ είσαι ένα μεγάλο παιδί. Σε όλο τον πλανήτη είναι πολύ υπάρχει ιστορία. Πρέπει να ξέρετε ότι όχι μόνο ο Χρυσός και ο Πλούτος δεν είναι μόνο ο Χρυσός. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι ο Χρυσός απλά από τα παραθήκη είναι έξω. Μάλλον θα το πω αλλιώ, κακό το λέω έτσι. Εδώ θα μπω σε μια πρώτη φορά που πάω, να κοιτάξει τηλεόραση. Ο Χρυσός ξέρετε τι είναι. Είναι μέταλλο, ε. Πώς γίνεται αυτό το μέταλλο? Πώς γίνεται αυτό το μέταλλο στη γη, γνωρίζετε? Σας δηλώνω λοιπόν ότι ο Χρυσός είναι ήλιος. Δεν είναι μέταλλο. Γίνεται μέταλλο με το σπέρμα της γης και με το αλάτι. Πώς δημιουργείται λοιπόν? Ας μας πούνε οι επιστήμονες λοιπόν πώς δημιουργείται ο Χρυσός και πώς δημιουργείται το μέταλλο. Γνωρίζουν? Ούτε αυτό το γνωρίζουν. Σαφώς δεν γνωρίζουν τον ορίχαρδο, ούτε να ξαναφτιάξουν λοιπόν. Όπου είχαμε ορίχαρδο. Μα δεν καταφέρει ποτέ κανείς να φτιάξει. Αλχημίστες. Όχι. Μα ο Χρυσός είναι αλχημία μόνο του. Ο Χρυσός είναι πάντα σε σκόνη. Τα ψήγματα που βλέπετε είναι από ανακατατάξεις της γης. Ο Χρυσός γίνεται από τον ήλιο. Ο ήλιος που χτυπάει το άλας της γης, το αλάτι στο νερό. Οι ακτίνες του ήλιου που χτυπάνε το αλάτι του νερού γίνεται Χρυσός. Γι' αυτό ο Χρυσός είναι παντού στη γης, στο νερό. Είναι παντού. Ο Χρυσός είναι παντού. Το ότι δεν του συμφέρει να το βγάλουν είναι μια άλλη ιστορία.
Αλλά σας λέω ότι ο χρυσός είναι ήλιος που χτυπάει το αλάτι της γης. Τώρα το πώς θα δημιουργείται το αλάτι είναι μια άλλη ιστορία. Είναι σπέρμα της γης. Το σπέρμα της γης είναι το αλάτι, χτυπώντας ηλιακές ακτίνες. Γι' αυτό και ραδιενεργός θα μπορούσε. Ο χρυσός. Έχει το μεγαλύτερο ραδιενεργό βάρος μετά το μετράνιο. Δεν σκεφτείτε. Είναι πάντα σε πούδρα. Η ανακατατάξεις του νερού που τρέχει μέσα στη μέσα γη. Γιατί αυτό γίνεται. Ο Αμαζόνιος τώρα που βγάζει ένα δισεκατομμύριο κυβικά την ώρα, άμα αυτό το νερό δεν πήγαινε κάπου άλλο, θα έπρεπε να είναι τα Ιμαλάγια παραλία. Και δεν γίνει μόνο Αμαζόνιος, είναι το Σιποταμί. Όχι, είναι το χιλιάδες ποταμί. Σωστά. Τεράστιο όμως. Άρα λοιπόν αυτό το νερό βλέπω ότι πηγαίνει κάπου και ξαναγυρίζει. Και δεν μπερδεύονται στη θάλασσα με θάλασσο νερό. Έχει πολλή στιγμή θάλασσα και τα πάντα. Άρα πηγαίνει στη Μεσαγείο, ξαναγυρίζει και ξαναβγαίνει στην πηγή του. Είχαν λάθος. Μα τρέχει χρόνια, δεν είναι αυτό, είναι όλα τα ποτάμια. Άρα καταλαβαίνετε μια τεράστια λειτουργία. Ο χρυσός λοιπόν πηγαίνει και έρχεται σε όλη τη γη και μεταβιβάζεται μόνο με τις ηλιακές ακτίνες. Το ότι ένα χώμα έχει πολύ νερό, έχουμε χιλιάδες ανακατατάξεις σε αυτή τη γη, αλλά ο ήλιος που χτυπάει πάντα το νερό της γης και το σπέρμα της γης δημιουργείται ο χρυσός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα αντιλαμβάνεστε, έχουμε βέβαια και τον ανθρωπικό χρυσό τον οποίο τον τρώμε. Και είναι τότε προϊόντα. Στην ιερά γεωμετρία των Αιγίνων μπορούμε να παράξουμε χρυσό σε προϊόντα φυτικά. Και όλα τα προϊόντα που έχουν από χρυσό μας, όπως στην αρχαία μας Ελλάδα. Δεν είναι μοναδικότητα αυτό και το λέω βέβαια. Οι Εβραίοι σήμερα βγάζουν το χρυσό με τι, με υδροκιάνθρωπο. Γιατί, ογγίζοντας όλο το περιβάλλον. Γιατί κάποιος Εβραίος φτιάχνει το υδροκιάνθρωπο, έχει καταλάβει και αν έχει εργασία χρυσού στην Ελλάδα. Γιατί φωνάνε σκουριές. Μπορούν να πάρουν το χρυσό με ηλεκτρόνες με χιλιάδες ανθρώπους. Το παίρνουν όμως με το διοικητήριο γιατί του βολεύει. Είναι και σε μια αποστολή να διαλύσουν και να μου γίνουν οτιδήποτε. Φόρο ζωντά και εκεί. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγο να χρησιμοποιούν υδροκιάνθρωπο και να πάρουν χρυσό το 2015. Δηλαδή και οι αλχημιστές που λέτε έχει μεγάλη σημασία να καταλάβετε. Σαφώς εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι και των Ελλήνων. Γιατί εμείς είχαμε χημιστές, όπως λέγαμε, χημιστικές. Και είχε εξαγωγηθεί πολύ στην Ελλάδα και στην Αλεξάνδρεια, όπου μπορούσαμε να κάνουμε. Όχι χρυσό. Έχετε δει ποτέ ορυχείο χρυσού Έλληνα, γλυκό. Δεν χρειαζόταν, δεν ξέρω, το παίρνουμε από άλλα πράγματα. Είχαμε ορυχεία κακού, σωστά, γιατί ο κακός είναι ένα πολύ μεγάλο καλό προϊόν. Είχαμε πολύ κακό, είχαμε άλλες χημίες. Άλλωστε ήταν τις ασπίδες των Σπαρτιατών, την πυροβολούσαν χίλια όπλα, την βουλιάσαν και δεν την πήρε κανένας. Είχαμε μέταλλα και χημιστικές, τα οποία ήταν χίλιες φορές χειρότερα από τα τσάλι, αλλά πιο ελαφρύ, στα φελό. Εκείνη η τεχνολογία. Τώρα ο χρυσός που πλάκωσαν είναι χρυσό, χρυσό κανένας. Αύριο πραγματικά με μια ιερά γεωμετρία ελληνικότατη, με πολύ συντονισμένο και ενεργοποιημένο νερό, φτάνει όσο χρυσό θέλει. Ποτέ οι Έλληνες κάψανε χρυσό. Πέστε με ένα ορυχείο χρυσό. Από τις φυλακίες που λένε κάθεται ότι είχε ο Φίλιππος ο ορυχείος στη Βρετανία. Α, και το φέρνα από εκεί το χρυσό που βγάζε και το πήγαινε κάτω. Όπου ήθελε αυτό χρυσό. Έτσι. Βέβαια, όσο ήθελε. Γι' αυτό και τις πύλες που κλείσανε τα ζώα μέσα, αυτά τα 72 γέννη, τα βρωμερά, τα λιπαρά γέννη που σήμερα μας ζαλίζουν στον πλανήτη, αλλά έρχονται περίεργες ώρες και για μας και για τους, τους έκλεισε ο χρυσό. Εκείνοι ήθελαν να είναι χαλκό. Τους λέω ότι είναι χρυσός. Τόνος, όσους θέλει. Άλλωστε, αυτή ήταν και η δουλειά του δαχτυλίδιου, που κάποιοι κόπτονται να τη σημαίνει δαχτυλίδι. Και ποτέ δεν θα μάθουν το πώς είναι. Και τόσο ζώα που έχουν αναφαλιάξει, έχουν αναπαράξει ψεύτικα δαχτυλίδια, αλλά ποτέ δεν ξέρουν πώς είναι το αληθινό. Έρχεται η ώρα τους. Είναι θυμωμένος όλος ο κόσμος μαζί τους. Και εκείνοι που πρέπει. Μάλιστα. Ας συνεχίσουμε. Να πάμε λιγάκι στα παγκόσμια καταπιστεύματα, γιατί μας τα κρύψανε. Να σταθούμε λιγάκι σε αυτό, αδερφέ. Τότε θα σκέψει να το είχαμε. Άρα μας κρύβουν κάτι όταν έχουν κάτι. Άρα μόνο σας λέτε τώρα γιατί μας τα κρύψανε. Άρα έχουμε. Και γιατί οι σημερινοί πολιτικοί μας διερωτώνται και δεν απαντούν. Παίρνουν από τα παγκόσμια καταπιστεύματα και φτιάχνουν δικούς τους πόλεις. Έτσι φτιάξαν την Ασταμά. Έτσι φτιάξαν τον Ιωάννησμπουργκ. Έτσι φτιάξαν όλες τις πόλεις σαν τα μούτρα τους. Γεμίζοντας τον πλανήτη μου φάλους. Χωρίς καμία αισθητική, χωρίς κανένα αξιακό. Με τα δικά σου λεφτά το κάνω. Βάλαμε και παγκόσμια συμφωνία κάτω. Τις νεότερες, γενικά με τις παλιότερες. Τα καταπιστεύματα, αγαπητέ φίλε, έχουν τα πάρα πολύ παλιά.
λαμβάνεσαι τώρα για μια τεράστια αυτοκρατορία του μεγάλου Αλεξάνδρου. Mm-hmm. Δεν θα μείνει όλο πίσω. Έκανε και χρήση και ο Τζέκη Χάρη από εκείνα τα ταμεία. Ο πλανήτη δεν ήταν έτσι. Τον πλανήτη τον πήρανε. Είναι υποκατοχή ο πλανήτη και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό σα είπα, είχε το δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλει. Ότι όμω όταν μιλά για ανθρώπου, δεν μπορεί μόνο σου να κάνει όλα αυτά. Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι έχει κάτι ότι. Το σύστημα είμαστε εμεί. Αυτή είναι καθεστώ. Το καθεστώ είναι στι μαγνητέ που βλέπετε και πίσω από το καθεστώ υπάρχει μια άλλη θνητήριο δύναμη. Και πιο πίσω μπορεί να υπάρχει μια άλλη. Και πιο πίσω μπορεί να υπάρχει μια άλλη. Άρα το καθεστώ είναι αυτό που βλέπει και είναι για αυτό που δεν βλέπει. Αυτό που θέλουν να δει μπροστά είναι εννοείται παιδιά μαγνητέ. Τι οποίε πάντα είναι υποβαστάζουσε. Αν τα πιάσει πρώτα και τα ρωτήσει μόνο, δεν ξέρω τι να πω. Το ποιο είναι πάντα τη σύνδεση. Έχει σημασία τώρα να δούμε ότι όλο αυτό ο πλούτο έρχεται από πολύ μακριά και δεν μπορεί να κατασταθεί. Γυρίζει χέρια και κάνει άσχημα πράγματα. Γι' αυτό, αν τα δείτε και εσεί, δικαίω μα, όπω λέμε, θα είστε μέσα στο μύθο των Ελλήνων που σήμερα δυναστεύεται του ανθρώπου. Μπορώ να πω ότι ο πλούτο είναι τον Ελλήνων. Πιστεύετε, μάλλον δεν θα πω πιστεύετε, ίσω δεν ξέρετε, γιατί το πιστεύω ότι δεν ξέρω αν το έχω αναγνήσει, είναι τελείω διαφορετικά. Όποιο πιστεύει δεν ξέρει. Όποιο μάθει δεν πιστεύει, απλά ξέρει. Και αυτό το έχω αναγνήσει με πολύ απλό παράδειγμα. Ανάμεσα πίστη και ξέρω. Αν ξέρει, τι δεν πιστεύει. Σου λέω ότι αυτή τη στιγμή έχω πει και εγώ επάνω, το πιστεύει. Δεν ξέρει, δεν πιστεύει. Δεν ξέρει όμω αν δεν έχω καθόλου, έχω 200. Αν ψάξει όμω και εγώ μόνο 50, ξέρει ότι έχω 50. Πολύ σωστά. Άρα αυτή είναι η διαφορά του πιστεύω και του ξέρω. Θα ξέρετε λοιπόν. Θεός δημιουργός και κατασκευαστής που φέρνει το δημιουργημά του να μείνει στη γη. Έχει κανονίσει πάντα. Τι θα φάει, τι θα πει, πώς θα ντυθεί και τι πλούτο έχει. Όταν γεννιόμαστε έχει υπάρχει ακριβώς το πώς θα ζήσουμε όλη τη ζωή. Σαν το παιδί σου. Για να στο παιδί σου, όταν το έχει ένα σπίτι, να το έχει φροντίσει πώ να το φέρει. Έτσι είναι και να το σου και καλύτερα από σένα. Όπω επηρεάζεται από τίποτα. Όμω στην πορεία υπάρχουν το άλλο DNA το οποίο καθορίζει τι ζωέ, παίρνει αυτό το πλούτο, τον δυναστεύει, σε βάζει και παράγει σε ένα πλούτο το οποίο σου παίρνει και την ενέργεια. Γιατί όπω είπα, ότι ουσιαστικά είναι η ίδια μα η ενέργεια. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει πολύ κατά, δεν υπάρχει πλούτο. Ο πλούτο όλο είναι πλούτο. Δεν υπάρχει άλλο πλούτο. Γι' αυτό όταν μιλήσω πολύ για φτώχεια, θα μιλήσω για φτώχεια μυαλό, δεν θα μιλάω για τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι νούμερα που τα έχουμε συμφωνήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι παράγουμε ένα έργο κάθε μέρα και πληρωνόμαστε επειδή έχουμε συμφωνήσει όσα πρέπει να πληρωθούμε. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το έργο είναι καθαρά, ή το χρήμα είναι καθαρά μια ενέργεια, την οποία εμεί την προσδίδουμε. Είτε είσαι πιλότο, πληρώνει αντιμού, αλλά ίσω τη ζωή σου, το χρόνο σου. Ουσιαστικά αυτό πληρώνει. Όλη αυτή είναι η ενέργεια και εμεί πάντα πλήρω. Στο τέλος μου κλέβει τα χρήματα το τεχνοκρατικό κομμάτι. Αλλά τι μου πήρε, την ίδια μου τη ζωή. Ουσιαστικά δεν μου έχει πάρει την ενέργεια. Όλο το παιχνίδι είναι καθαρά ενεργειακό. Και σήμερα ο πόλεμος είναι καθαρά και ενεργειακός και πνευματικός. Δεν υπάρχει πόλεμος ούτε των υλικών και δεν υπάρχει ανάγκη πολέμου για τα υλικά. Αν είδατε, πολύ πολύ πνευματική ήταν πνευματική ή ψευτοειδιολόγη πνευματική. Για πραγματικό λόγο πολέμου δεν υπήρχε. Αφού καθένα έχει τα δικά του σύστημα, τι θέλει. Άρα γιατί γίνονται οι πόλεμοι στα χρόνια μας, για μας, γιατί θα μιλήσουμε στους 50-60. Ό,τι πόλεμο είδαμε ήταν θρησκευτικό, δηλαδή πνευματικό ή ψευτοειδηλογία. Του ίδιου Θεού, με τους ίδιους προπάτορες. Τελικά πού ήταν ο πολεμικός πόλεμος. Αφού τελικά δεν σε έφερε να κατακτήσεις μια χώρα, απλά πας και τη δίνεις ηλικά και κερδίζεις από αυτή. Άρα τι να κατακτήσεις, να σε κατακτήσεις οικονομικά. Άρα κάναμε business. Ναι, αλλά όλα τα χρηματιστήρια του πλανήτη είναι των ανθρώπων. Δεν γίνεται. Θέλω να φανταστείτε ότι το καθεστώ είναι μόνο του. Δεν θα παράξει. Και αυτό συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας. Αυτό σήμερα στη χώρα μας είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Σήμερα το καθεστώ, το άλλο καθεστώ αυτά τόσα χρόνια, θα πω τη λέξη ότι ήταν ακριβώς τον εμφανισμό μας. Μην κοιτάτε, είμαστε πολύ σκυρά καρύδια, αλλά και απ' την άλλη έχουμε μεγάλες βοήθειες από εκεί που φαντάζεστε ή από εκεί που δεν φαντάζεστε. Οι βοήθειες είναι τεράστιες και γι' αυτό επιλογήσαμε ακόμα. Αλλιώς θα σας είχαν λιώσει. Με δικαίωμα ιδιοκτήτη στον πλανήτη. Και φυσικά πρέπει να ξέρετε ότι όλα τα χρήματα από την αρχή που χτίζει το πλανήτη είναι μόνο δικά σου. Δεν υπάρχουν άλλα. Όλα τα παράγωγα, όλη η τέχνη, όλα τα μαθηματικά, όλη η ιστορία,
όλη η τεχνολογία, η αθλητική, τα πάντα. Το πλούτο, αν το θέλετε, είναι δικό σου και όχι μόνο. Είναι εξελιστές και διαχειριστές, φτιάχνοντας, προωθώντας άλλα έθνη με χιλιάδες τρόπους, παράνομους και πέρα από την ομοτέλεια, θα έλεγα, γιατί θα ακουμπήσω και το γεγονός ότι όταν ήμουν μικρός, και ήδη έχει 800 εκατομμύρια στη γραφή, να διαβάσει την παιδί μου. Σήμερα έχει ένα δισοκτανόσο. Πώς διάλογο είναι. Στην Ελλάδα έχουμε 4-5 παιδιά. Το 35% των Ελλήνων είναι πολυτεχνοί. Είναι πολύ παραπάνω. Έχουμε όλες τις φυλές εδώ μέσα του Ισραήλ. Στην Ελλάδα δεν είμαστε. Αυτοί πώς έγιναν ένα 800 και πάλι για δύο δις. Τους κυρίως θυμάμαι στα 600 εκατομμύρια και είναι 2,5 δις και κανείς δεν ξέρει πώς έγινε. Ποιο μηχάνημα δεν φέρει τους Γενάη. Και εγώ δεν μπορώ να γίνω χώρα κράτος. Δεν το 2020 τα χώρα εκατομμύρια είναι. Αυτή γίνεται. Αυτό θα προβληματίσει πολλούς ανθρώπους γιατί τον επιστημονικό κόσμο θέλει να έχει τις να το αναλύσει. Άρα σήμερα, αν φτιάχνεται κάποια χώρα, δηλαδή παράδειγμα ο Καναδάς, που θέλει να λέγεται χώρα σήμερα ο Καναδάς, ουσιαστικά εισάγει Κινέζους. Σας λέω με τα λόγω γνώσεως ότι ο Καναδάς μπαίνουν το χρόνο γύρω στους 500.000 Κινέζους. Αν θέλει να φέρει Έλληνες, δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Άρα τι ακριβώς γίνεται, αν αυτό δεν λέγεται κατάκτηση, όπως αλλιώς λέγεται, ποιες μηχάνες γίνανε αυτά τα εγωγή. Με νόμο, στην Κίνα, ότι για 60 χρόνια νόμος, ο οποίος απαγορεύεται να γεννήσεις, δεύτερο παιδί. Δεν μας το εξηγείται γίνα. Δεν βγαίνουν τα μαθηματικά να ξέρετε ότι δεν είναι ψέματα. Οι ψεύτες δεν ξέρουν μαθηματικά. Αλλά οι αριθμοί δεν είναι ποτέ ψέματα. Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα παγκοσμία ταμεία χτίζουν αυτά τα έθνη με τα δικά σου χρήματα. Έχουμε χιλιάδες αναφορές. Όπως έχουμε στην περίφημη εκδοχή της Ανατολικής. Μια ελληνική τράπεζα. Ξέρετε, η Ανατολή έχει σημασία να πούμε ότι είναι τόσο το time που οι Έλληνες έχουν πάρει τα πάνω. Στη Σμύρνη, ελληνικά δηλαδή, δεν υπάρχει Τουρκία για μας. Η Τουρκία είναι 120 χρόνια γλώσσα. Έθνος δεν είναι, είναι εταιρεία, όπως η Γερμανία και όπως κάτι άλλες. Είναι καθαρά τον Χάζαρο Μογγόλο, γι' αυτό και θα δεις ότι αυτό το μονοπάτι χωράνε όλοι οι Γαλλοί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, όλοι στην Τουρκία. Είναι ένα διεθνές, γιατί το μάθει όπως και η Γερμανική. Κρατάει τα σκύπρα του Ισλαμισμού μόνο και μόνο γιατί είναι το πέρασμα όπως το θέλανε τις Ισλαμιστές που τα τίποτα δεν υπάρχει μέσα. Είναι ένα παρακράτος, άμα θα το έλεγα, κοντά στη μέση Ανατολή. Βολεύει, μην του βλέπετε που τσακώνονται με του Ισραηλίτε, είναι πακέτο αυτοί οι Εβραίοι και Χαζάρι, είναι οι Τουρκοί, οι καθεστωτικοί από το θέλετε. Ο λαό όμω σε αυτό το κράτο είναι Έλληνε, Σύριοι, Σύριοι είναι πάλι Έλληνε. Αν πάτε στη Συρία θα δείτε τι σημαίνει Ελλάδα, Κρήτε είναι Σύριοι. Αν πάτε η Ορδανία θα γελάτε, θα είναι Ελλάδα δηλαδή. Α είδε τον Αγάδια, με μεγάλο σεβασμό σε εμά. Όσοι πρέπει να τον έχουν και όσοι δεν τον έχουν, θα τον αποκτήσουν το σεβασμό. Θα καταλάβουν τώρα ότι εκεί πέρα αλλάζουν όλα τα πράγματα. Πετε μου ένα μέλο. Που δεν έχει ελληνικά ονόματα, η Τουρκία έχει αλλάξει γύρω στα 5.000 τοπονίδια που δεν πρέπει να το κάνει. Η Λιβύη, ποια είναι η Λιβύη, Κορδιβύη, αυτή συζητάμε. Και ποια Αίγυπτο, για ποια Αίγυπτο μιλάμε. Αυτή λένε Αιγύπτη, τώρα λένε Μαύρο. Δεν λέμε, βάλε μέσα ό,τι θέλει. Και στην Ελλάδα την Ελλάδα, και στο μέλλον την Ελλάδα, όπως έχετε βάλει ό,τι θέλετε εδώ μέσα, τι θα μας πείτε μετά ότι η Ελλάδα έχει Μαύρο. Ποιο τα κάνει όλα αυτά, ποιο τα διευθύνει. Τι θέλει να κάνει, μου λέει. Σου πει. Γιατί μιλάνε για Πακιστανούς, υπάρχει Πακιστανός. Υπάρχει ο Ινδός, ο οποίος είναι μουσουλμάνος και φύγανε από την Ινδία και φτιάξαν τον Πακιστάν. Τι μιλάνε, ποιος Πακιστανός. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα έρχεται και παίρνει θαγγέννη. Πώς θα πάρεις θαγγέννη. Πώς θα κάνεις το Πεκίνο άδικο σου με ένα χαρτί. Δεν τα χαρτιά κάνουν στους ανθρώπους. Με λόγια και πάθηνους που πέσαμε, την ψυχή μας, το γένος μας. Τη ζωή μα. Θα χάσουμε και το DNA μα. Δεν γίνεται. Να κάνουμε DNA, αγαπητέ λαό. Αυτό είναι το DNA καθένα. Πάντω αυτό που φοβάται το DNA είναι μόνο οι άλλοι, είναι οι μη άνθρωποι. Έτσι, ένα πραγματικό DNA καταγωγή. Θα δει δύο πράγματα. Την αρχαία σου καταγωγή ή αυτόν είναι που σαν να γεννήθηκε η καταγωγή του εχθέ. Αλλά αυτό το εγγονίδιο. Τι θα δούμε λοιπόν το DNA μα όλοι. Μιλάτε για έθνο Γερμανών. Μην κοιτάτε τον κόσμο που δεν ξέρει. Να μα απαντήσουν οι Γερμανοί από πότε είναι έθνο. Να μας πούν οι άνοιγοι, που τους λένε Σάξονα. Και να δούμε τι σχέση έχουν με τους Κέντες. Θα δούμε τι Σάξονα με τους Κέντες δεν έχουν μια σχέση. Και αλλιώς μόνο μας έχουν. Είναι Έλληνες, ε. Βέβαια. Ας μην μιλήσουμε για Ήβρες, για Ιβηρική Χερσόνησο, για τους Ελλήνους. Ας μιλήσουμε μόνο για τους Ισπανούς. Για τους Ιρακλήδες που ήταν εκεί. Για να συζητήσουμε γι' αυτό.
Εμείς δεν θα πούμε ότι το γένος των Εβραίων είναι το Μακαβαίων με χιλιάδες ονόματα. Τους σκοτώνονται και μεταξύ τους. Αυτοί είναι οι πιο πλανεμένοι, γιατί θα τους διώξουν οι Ασκαναζοί, οι Χαζάροι, οι οποίοι είναι τα δοχεία των άλλων. Είναι καθαρά μογγολικά φύλλα. Πόσο άλλο βιασμό. Πρέπει να ξεκαταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Άρα εγώ θα μιλήσω για ανθρώπους ή για μη ανθρώπους. Εγώ θα μιλήσω για άνθρωπο κομμάτι που μιλάω πάντα, το δίνει σαν αναπτύσσιμο. Χωρίς αυτό να σημαίνει δόγμα, κόμμα, χρώμα. Και θα μιλήσω πάλι, αν το θέλετε, για ένα αξιακό. Το οποίο γίνεται από τον πλανήτη. Δεν ξέρει κανένας που κινεί το πλανήτη. Είναι σαν ένα αυτόματο πιλότο. Πού πάει. Θέλετε να κάνουμε μια χώρα καλή. Σαν ποια θέλετε να κάνουμε. Πέτυχε μια χώρα κάτι την άποψη να μου τη δείξουν ποια χώρα είναι καλή. Δεν ξέρει μια χώρα. Εμείς για Αμερική. Μιλάς σαν άνθρωπο που βγήκε στον πλανήτη τρεις φορές. Και ξέρω πόλεις όπως ξέρω την Αθήνα. Ξέρω την κάθε πόλη με την μυρωδιά της. Ξέρω τη φιλοσοφία της. Ξέρω τι πάνε να κάνουν. Βλέπω πίσω από τις πόλεις, πίσω από τις κυβερνήσεις, πίσω από τα δόγματα, πίσω από τα συντάγματα. Βλέπω πίσω από τις οικογένειες. Βλέπω εκεί που δεν βλέπεις. Και μπορώ με τα λόγω γνώσεως να σου πω. Είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από αυτά που σου αποτυπώνω στο φαγό σου. Μακάρι να μπορέσει να δει σε ένα κομμάτι να ψαχθεί. Μόνο το κέρδο, όλο και το κέρδο είναι ο λίγο αγώνα να σε βάλω σε μια αναζήτηση. Δεν έχει σημασία αν στον δρόμο σου θα βρει σκαλοπάτια, ρακούπε, ψεύτε, αδειώσει. Όχι, θα μπει στην αναζήτηση. Δεν θα βρει λάθο. Γιατί ψάχνει. Αναζητά, θα είσαι κυνηγό τη πραγματική αλήθεια. Είναι θέμα χρόνου να τη βρει. Αμέσω, ή όπου και να πέσει, θα του κόψει. Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται τι αξίε. Αυτέ τι οποίε έκανα διακήρυξη. Και στην Αγία Προγητεία θα είναι πάρα πολλά. Για όλους τους Έλληνες. Έτσι θα μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τι και τι υπάρχει. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει παραθεί χιλιάδες τόνοι μιλούν βιβλιοθήκες όπου το μυαλό των Ελλήνων και των ανθρώπων του φτιάζουν κάθε μέρα. Του βάζουν σκουπίδια. Και εκτός από σκουπίδια του δώσανε αντινόηση, ψεύτικες και πληροφορίες. Έτσι το πλανήτη το φωνεί. Και έχουν όλα τα συστήματα. Έγινε μια πραγματική διακήρυξη των αξιών. Οι αξίες είναι 12. Δεν υπάρχουν άλλες. Ούτε λιγότερες ούτε περισσότερες. Κλειδώνουν τέλεια. Θέλω να καταλάβετε ότι όλες οι αξίες είναι γένος θηλυκό. Ούτε αυτό είναι τυχαίο. Και όλα τα κακά είναι γένος αρσενικό. Για σκέψου. Τυχαίο. Δεν υπάρχει. Κάθε αξία έχει τις 12 μέσα. Γι' αυτό έχω πει και εγώ προκαλέσει και λέω: δώστε μου ένα δώρο που έχει μία αξία μέσα. Εάν τυχόν έχει μία, έχει και τις 12. Γιατί αν έχει μία, λειτουργούν όλες μαζί. Είναι τέτοιος ο νόμος ο συμπαντικός. Και γιατί είναι η τεχνολογία, αυτή είναι η τεχνολογία. Μία αν έχει μέσα σου, έχει και τις 12 μέσα σου. Η πρώτη αξία, καταρχάς να ξέρουμε την αξία. Η αξία κάνει δεν έχει αποκλειμεύσει. Γιατί όλοι μιλάμε και για αξία τη δημοκρατία. Για αρχαία δημοκρατία. Και γιατί δεν μα σώζεται. Για ορίστε μα τι αρχέ να τι καταλάβουμε. Μιλάνε για αξίε, για αξιακό. Ναι. Κανεί δεν έχει ορίσει όμω, γιατί απλά δεν υπάρχει. Αξία. Αξία είναι η ιδιότητα η οποία όσο περισσότερο αναδεικνύεται από τον άνθρωπο, τόσο περισσότερο τον τοποθετεί στη μεσότητα. Μεσότητα είναι ο ιδιωτικό ανάμεσα, όπω είπε το πιο ανώμαλο, στην αρμονία. Όχι η αξία του ανθρώπου. Είναι λογική. Το θέμα δεν είναι με τη λέξη λογική. Κάτσε να γνωρίσουμε ποια είναι η λογική. Γιατί αν δεν την ορίσουμε, ή αν δεν ορίσουμε την ελευθερία, σήμερα αν μιλήσεις έξω και πεις τι σημαίνει ελευθερία, ο καθένας θα σου λέει διαφορετική άποψη για την ελευθερία. Ή θα σου πω την αλήθεια μου. Δεν υπάρχει αλήθεια σου. Η αλήθεια είναι μία και ο τρόπος είναι ένας. Ή είναι αλήθεια, δεν είναι. Δεν γίνεται το μαθηματικό αποτέλεσμα για σένα να είναι άλλο και για μένα να είναι άλλο. Ένα είναι το αποτέλεσμα, το ζήτημα είναι ότι εσύ δεν μπορεί να το βγάλει ή να το προβάλλει, εγώ μπορώ. Ή ο άλλο μπορεί. Σωστά. Άρα πάμε στη λογική. Λογική είναι το μέσο το οποίο οδηγεί στη νόηση, η οποία αποδέχεται το ορθόν και το υπαρκτό αποκλειστικά μόνο μέσω της αποδεικτικής διαδικασίας. Βέβαια θα πει κάποιος. Ναι, αλλά υπάρχει και η νευτική διαδικασία. Υπάρχει και η άλλη διαδικασία. Όποια και να έχει όμως, στην αποδεικτική θα φτάσει. Γιατί και την νευτική την κάνει. Μόνο και μόνο για να φτάσει στην αποδεικτική διαδικασία. Άρα η αποδοχή του υπαρκτού και του ορθού αποκλειστικά μόνο μέσω τη αποδεικτική διαδικασία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για τη λογική. Σωστά. Και εδώ θέτεται ένα ερώτημα. Όλη η επιστήμη κάθεται στη λογική. Η επιστήμη τα δόγματα, ενώ σου φαίνεται ότι είναι κάτι διαφορετικό, ουσιαστικά είναι αγκαλιά. Αγκαλιά. Εφόσον τα δόγματα έχουν υποβληθεί.
απομονωμεύσει τα πάντα και έχουν δημιουργήσει τις πολιτικές και ως είναι τα συντάγματα, ακόμα και τροποποιούν, όπως θες, τις επιστήμες, ακόμα και τις μελέτες. Έτσι αλλοιώνοντας τα πάντα. Ουσιαστικά πάντα για τον κακό, χωρίς κανένα θεσμικό κομμάτι και κανένα αξιακό σύστημα. Εδώ θέλω να σας θυμίσω. Γιατί η NASA όμως, κορυφαίος καθηγητές, κορυφαίοι επιστήμονες, οι οποίοι ότι δεν αποδειχτεί, πώς σας λέω, ότι δεν αποδειχτεί, δεν το πως κοινάνε και δεν κάνουν τίποτα, και λέμε τους κορυφαίους επιστήμονες, έρχονται στην Ελλάδα, πάνε στις τύνες Αγγλίου Διός, πρόσεξε, στο ναό. 3.000 άνθρωποι, υπάλληλοι, δεν είναι χοροδία, ξέρεις, η επίκηση και ο συντονισμός που θα ζητήσεις κάτι από πραγματικές υπεροντότητες, δεν γίνεται πάρτε 10 ευρώ και φόρασε. Πρέπει να το πιστέψεις αυτό που κάνεις. Έτσι είναι, σαν χρησιμοποίησε 3.000 υπαλλήλους της. Και τους έβαλε να κάνουν χοροδία και να ζητήσουν από το Δία. Άρα, αγαπητέ φίλε, αυτοί οι κορυφαίοι επιστήμονες, άπιστοι, άθρησκοι, άθεοι, σε παρένθεση όλα αυτά, έτσι δηλώνω. Και ό,τι αποδείξουν πρέπει να είναι μέσα της λογικής και μόνο εφόσον αποδειχθεί. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι γονατίζουν μπροστά σε στήλες ο Κυπρίου Διός, των Ελλήνων, του Ναού του Διός και κάνουν επίκηση στο Δία. Παρακαλώ, είμαστε και εμείς παιδιά σας, αφήστε μας να πετάξουμε. Φυσικά, και που την κάνατε, δεν πετάξαμε. Φυσικά, κανένα διαστημόπιο δεν σηκώθηκε. Τους αστροναύτες τους παίρνει ο Ρώσος με το κόσμος. Αυτοί δεν πάνε. Φαντάζεστε τι έχουν κάνει. Α, το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν γίνεται αυτό που ζητάνε. Γιατί δεν είναι. Είναι υπάλληλοι και δεν είναι Έλληνες. Γίνεται να μιλήσεις σε έναν Έλληνα Θεό υπεροντότητα και να μην είσαι Έλληνας. Σαν να μιλήσουμε στον Αλλά. Για μένα δεν υπάρχει Αλλά. Θα την δούμε. Άντε, γεια. Άρα έρχονται όλοι στο Δία. Γιατί δεν πήγανε στο Γιάννη Φέρα να ζητήσουν χάρη. Λαύρο. Γιατί δεν πήγανε στον Αλλά. Λαύρο. Γιατί δεν πήγανε στον Άγιο Παντελεήμονα. Γιατί δεν πήγανε στην Παναγία και στον Χριστό. Και γιατί δεν πάνε στον Δαβίδ και στον Σολομώντα. Μαζεύτε συνέλληνες τα κεφάλια σας τώρα και επιστήμονες. Αφήστε τη ζωή κατάστασή σας και μπείτε στη νόηση. Δεν υπάρχει χρόνος για κανέναν. Δεν παίρνετε ακριβώς το μήνυμα. Τι άλλο περιμένετε. Γονάτισαν όλοι. Στο πραγματικό και στο ορθό. Άφησα τις επιστήμες. Δεν έχει θα πάμε να κάνουμε αυτό. Δεν το πήρατε γιατί δεν ήσασταν Έλληνες. Φυσικά δεν μας το ζητούσανε. Ούτε εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί δεν μας έχετε αποδεχτεί. Μα δεν μας βλέπετε. Σαν Έλληνες. Άρα θα πρέπει να είναι και συντονισμένους Έλληνες. Ε. Σε έβγαλε και από το κομμάτι του ελληνισμού. Σε έβγαλε από το κομμάτι το ορθό, το υπαρτό. Άρα πού θα βρει 3.000 Έλληνες να ζητήσει κάτι από το μεγάλο του. Ούτε αυτό το έχει. Το κάνει με τους υπαλλήλους. Δεν πήρε τίποτα. Άρα τη συμφέρει να σε διαλύσει. Γιατί λοιπόν η Αγγλία τώρα βάζει πρώτη γλώσσα τα ελληνικά, η Αυστραλία πρώτη γλώσσα τα ελληνικά, όλες οι μεγάλες πολυεθνικές των υπολογιστών και της τεχνολογίας. Τελειώσα. Μόνο τα ελληνικά. Αν τι είναι απαραίτητο να ζωτώ όλο. Και τόσο καιρό κάτι παλέψατε, ρε Εβραίο, παιδιά. Ρε Μασονόσποροι, γιατί παλέψατε να τα διαλύσετε. Και σήμερα στην Ελλάδα, γιατί το κίζει. Το παράμυζο, το παρακράτο. Θέλει να μου διαλύσει τη γαρφυγίσω. Δεν ξέρουν ότι θα έρθει μια μεγάλη υπερδύναμη να του σπάσει το κεφάλι. Δεν μπορεί να σκοτώσει τη μήτρα που μένει. Δεν μπορεί να σκοτώσει την ιδιοκτήτη ζώων. Θα σε διαλύσει. Θα σε δίνει άσχημα. Θα σε λιώσει. Θα σε εκδώσει εκεί που δεν μπορεί να φτάσει. Κάτω από του άτομου γελίε. Γιατί το κάνει. Άλλαξε γλώσσα. Αν δεν κοιτά αυτή. Έφτιαξε τα εβραϊκά. Έλεγε, φτιάξε. Μη. Δεν συνολογίζεσαι μεγάλα. Διέλυσε τον κόσμο. Διέλυσε του ανθρώπου. Τώρα παίρνω τα γνώσει. Α, αλλά σκοτώσε του Έλληνε. Τι γίνεται, φίλε. Να σκοτώσει τη μήτρα. Θα σου σπάσουν το κεφάλι. Πρέπει να καταλάβεις τι γίνεται. Και φωνάζω πριν γίνεται. Είναι κοντά πολλά πράγματα. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν. Συνεχίζω τις αξίες. Η δεύτερη αξία είναι η ελευθερία. Η ελευθερία, η οποία θέτει τον άνθρωπο σε απεριόριστη και διαρκή δυνατότητα δυναμικής και πρωτίστως βουλευτικής πορείας προς την αναζήτηση και εφαρμογή από μέρους των αρχών με τη μεγαλύτερη κατά των δυνατών νομοτελειακή προσέγγιση.
φτιάχνεις. Στην ομοτελειακή την προσέγγιση. Η αρετή. Η αρετή είναι γνωσιακή υπεροχή η οποία αποτυπώνεται σε όλες τις εκδηλώσεις και αποφάσεις χωρίς το ίδιο όφελος. Η έπαρση να είναι το κίνδυνο. Η δικαιοσύνη. Ως μέσον για την απόδοση διανεμητικά. Κάτι που δεν είναι σήμερα. Πότε είναι διανεμητική δικαιοσύνη? Στη χώρα μας, σωστό. Στα χρόνια μας. Στον πλανήτη. Στην Ευρώπη. Τι διανεμητικό είδος. Διορθωτικά. Πότε είχαμε διορθωτική δικαιοσύνη? Εμείς είχαμε τιμωρό δικαιοσύνη. Άρα έχουμε απέναντι το έθνος των κράτων να με τιμωρεί. Με τιμωρεί. Πώς με διόρθωσε? Οι φυλακές διορθώνουν τους ανθρώπους. Το παιδρέσαι να μάχει φυλακή. Πώς το διορθώσε? Στα θέματα. Τώρα έχεις μεγάλη κουβέντα. Ή και με την αμοιβαιότητα του δικαίου. Ισότης. Ισότης είναι η επακριβώς υπεροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους πολίτες χωρίς καμία διάκριση. Η αξιολόγηση των ευκαιριών όμως εξαρτάται από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Αυτό είναι ισότης. Όχι να μιλήσω κι εγώ. Αυθονία. Είναι η επάρκεια παροχή υλικών και πνευματικών αγαθών, καθώς και ευκαιριών, προς όλους τους πολίτες ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή φθών. Άρα εδώ δεν έχουμε ευτυχία, έχουμε αυθονία. Γιατί η ευτυχία, έτσι όπως έχει καταδείξει, έχει καταδείξει ομοδοποιημένο δικαίωμα. Ενώ αν έχεις αυθονία, δεν θα αυθονεύεις, αφού η αυθονία είναι η επάρκεια παροχής υλικών και πνευματικών αγαθών. Εσύ είσαι τώρα εδώ, δεν παίρνεις. Εσύ δεν παίρνεις από εκεί, τι είσαι εσύ πιανό. Α, είσαι γένος, ναι, τι είσαι. Αξιοκρατικό δεν έχουμε, λεφτά έξα, δεν έχω, δεν έχεις. Άρα τελικά έχουμε κλάδο. Ποιος τα κλάδο, αφού πλαγείς άθρο. Τον πλαγείς έχει νερό, έχει για σένα, γιατί μου διάζει το πρόβλημα. Κάνει μια καινοτομία να κάνει καλά του δικού σου. Μην αφαιρεθεί. Κοίτα πώ λειτουργεί ο πλανήτη. Αυτό που φτιάχνει για του δικού σου είναι τσάμπα, πρέπει να το πουλά. Και επειδή είναι θέμα ζωή μου, το πουλά πιο γρήγορα. Άρα είναι φτωχή. Άρα μου κόβει την ασθενία. Γιατί. Αλήθεια. Είναι η έξοδο από την ατολογική λύθη και η ταύτιση τη λειτουργία με τον πατρό. Δεν υπάρχει παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι η έξοδος από την οντολογική λύθη. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη έξοδο. Και εδώ μπορεί να σα αποδείξω πως οι 12 είναι μέσα. Και η ταύτιση της εντολικής λειτουργίας με το υπαρκτό. Ότι δεν είναι υπαρκτό, δεν μπορεί να ταυτιστείς μαζί του. Πώς να ταυτιστώ? Οντολογική λύθη είναι αυτό που ζεις τώρα. Δηλαδή, όν και λύθη. Η αλήθεια, η λογική, η οντολογική. Η λογική του όντως. Θα βρήκες όλα. Μην ξαναψάξεις για Θεός. Μάθε τον εαυτό σου. Είναι όλα μέσα σου. Θα σε εξεδεκόδιο. Δεν μπορεί. Γιατί είσαι εσένα. Αισθητική. Τεράστια αισθητική. Είναι οτιδήποτε διαπερνώντας μέσα από τις αισθήσεις μας κάνει την ευαισθησία που έχουμε έμφυγη μέσα. Χωρίς μη. Τέλος. Σφαγεία. Αρμονία. Αρμονία. Για μεγάλη ξεχάσεις. Όλες αυτές οι 12. Έτσι και το και το σήμερα. Έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Διαλύεται το σύμπαν που δεν έχει. Έτσι αυτές οι 12 λειτουργεί το κορμί σου. Λειτουργούν τα μολιά σου, λειτουργούν τα κύτταρά σου, λειτουργεί τα όργανα σου, λειτουργεί ο κεφαλός σου. Οτιδήποτε έχει ξεφύγει από εδώ, άλλωστε έχει πεθαίνει καρκίνο, δεν υπάρχει. Η σύγκληση, η αρμογή, η σύνθεση διαφορετικών ή αντιθέτων σε ένα σύνολο, μια ευρυθμία, ορθή αναλογία και τέλεια συναρμογή. Ακόμα και τα αντίθετα τα πάντα. Ανδρεία. Η Ανδρεία δεν είναι. Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να την πούμε με νεοελληνική έκφραση, ερμηνεία. Οπότε δεν έχει καμία σχέση στο αρχαίο. Ανδρεία, εστί έξι ψυχή. Ακίνητος υπό φόβο. Επιστήμη κατά πολέμων. Πραγμάτων. Θάρσος πολεμικών. Εγκράτεια ψυχή προς τα φοβερά και δεινά. Τόλμη υπηρετική. Υπηρετική φωνήσεως, εφασία επιθανάτου προσδοκίας. Έξις, διαφρακτική, λογισμών ορθών, εν κινδύνο. Μπορείς να φανταστείς έναν ηγέτη με άνδρεια. Να φανταστείς έναν άνθρωπο με άνδρεια. Σήμερα δεν υπάρχει. Α,
άρθρια εστί έξι ψυχή. Ακίνητο υποφόρο. Αλληλαγωγή στο συνέστη. Έξι ψυχή. Γιατί ακίνητο υποφόβου, συνέστημα. Όταν είσαι ακίνητο υποφόβου, φαντάζεσαι στον αγάπη πώ είσαι. Άρα το συνέστημα το παλιλαγωγεί, το πηδώνει. Δεν γίνεται να σε πάρει από λογική. Άρα ο γενναίο δεν είναι ότι δεν φοβάται. Είναι ότι χαλιναγωγεί του φόβου του. Κάτι που γίνει και ρωτήτα. Καταπολέμων πραγμάτων. Θάρσο πολεμικών. Να το τέλο. Εγκράτεια ψυχή. Μα θα μου σκοτώσουν τη μάνα, το παιδί, μα πεθαίνει ο πατριώτης μου, Πολεμάς. Δεν βλέπεις τίποτα. Το βλέπεις. Φεύγεις. Πολεμάς. Γιατί θα τα χάσεις όλα. Προς τα φοβερά και δεινά. Κράτη ψυχή στα φοβερά και δεινά. Δεν σε επηρεάζουν, ε. Συνθαίνουν. Τόλμη υπερηπτικής φωνήσεως. Τολμάς να επερεπτήσεις τη φορά της φωνής σημαίνει ξέρω πώς να το κάνω. Ξέρω τι κάνω. Έτσι πράγμα. Εφθαρσία επί θανάτου προσδοκίας. Ξέρεις ότι μπορεί να πετάνεις και είσαι εφθαρσία. Πες μου γιατί σφυριλάτημα ψυχής πρέπει να έχεις να καταλάβεις τις αξίες. Και γιατί να μιλήσεις αυτός ο άνθρωπος. Έξις. Διαφυλακτική λογική. Ορθόν εν κινδύνω. Αφού κινδυνεύεις και έχεις πανικό, εσύ πρέπει να σκέφτεσαι λογικά και να εκτελείς με ακρίβεια. Εδώ κλείσανε οι τράπεζες και έβαλαν τα κλάματα. Και ναι. Ήδη δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές, η κυβέρνηση λέει εγώ δεν τις έχω κλείσει. Δεν τις έχεις κλείσει, ναι, αλλά δεν είπες και τίποτα να ανοίξουμε. Το ίδιο δεν είναι. Το δέχεσαι δηλαδή. Ευθυμονία. Η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο σκοπό της ύπαρξης. Μου είστε ταυτίστης αυτήν την εποχή. Η πορεία και ο τελικός προορισμός της πορείας του ανθρώπου όταν ταυτίζονται με τον λόγο σκοπό της ύπαρξης. Και φυσικά το τεράστιο αξεπέραστο ανθρώπινο αυτό. Ρώτησε αυτό σημαίνει να ξέρει ποιο είσαι. Η αυτογνωσία για το ποιοι είμαστε, έτσι. Από πού προερχόμαστε, σε ποιο σχέδιο εντασσόμαστε, ποιο προορισμό έχουμε. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν άνθρωπο να μην ξέρει από τι είναι φτιαγμένο, ποιο από πού προέρχεται, σε ποιο σχέδιο εντασσόμαστε και για ποιο προορισμό έχουμε. Σαν να νομίζω ότι φύτρωσε, δεν φυτρώνει άνθρωποι. Έχουν σχέδιο, σκοπό. Ποιο δεν το αποδείξα. Ποιο δεν το αποδείξα. Ποιο το αποδείξα. Φυσικά είναι η ρεκοκοκαλιά, οι 12 αξίες. Δεν ρωτώ να φανταστείτε μια πολιτεία η οποία έχει τις 12 αξίες, έχει 18 αρχές. Οι 10 αρχές είναι αξιακές και οι 8 είναι κοινωνικές. Και υπάρχουν και τρεις γνώμες που θα τους ανακοινώσω σήμερα. Πρέπει φλάσω, θα σας δώσω. Τους κρατάω για στρατηγικούς λόγους. Με την πολιτεία, γιατί πραγματικά θα πάμε σε διακήρυξη πολιτείας. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Θέλω να σκεφτείτε λάβω τώρα. Θέλω να δεις ότι μην ασχολείσαι με νόμους. Μιλάς για σύνταγμα. Όχι, όχι. Πριν, μιλήσαμε για σύνταγμα. Και θέλω να μου πεις τώρα. Θέλω να μου πείτε ό,τι σύνταγμα υπάρχει στην Κύπρο. Καλά, αυτό είναι κατάρτιστο. Και άλλα συντάγματα είναι κατάρτιστο. Δηλαδή, εδώ έχει πόνο πολύ. Έχει γενναιότητα, έχει αλληλεξία, έχει εγκαθιδότητα, έχει σχέδιο μαγισμού, έχει κυριαρχία. Είναι γελία τα πράγματα. Πώς να κυριαρχήσει τώρα ένα δόγμα καθόλου ελληνικό και τι θέλει από τους ανθρώπους και τι δουλειά έχει ένα θεοκρατικό δόγμα στο Σύνταγμα. Δεν συνάδει πουθενά καμία λογική. Αλλά θέλω να καταλάβω. Τέλειο όμως δύο αιώνες και συνεχίζει να ισχύει όμως. Ναι, είδε που τελικά κανένα. Όλοι αυτοί οι τετραπέραντοι επιστημονοί να πούν και 300. Κύτρο στοιχεία του Ελληνικού Σύνταγμα τη Βουλή είναι νομική και δικηγόρη και συνταγματολόγη, έτσι. Ναι. Εκεί μην πολύ αγαπητέ φίλε, γιατί δικηγόρο δεν υπήρχε ποτέ. Ο δικηγόρο στι μέρε μα εμφανίζεται μετά του Σιλμανάδη, το 1795. Κάπου το 1700 κάτι και ουσιαστικά είναι στοχευμένοι, κατασκευασμένοι να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα
σε συντάγματα και στη δικαιοσύνη. Να λένε ψέματα και να τιμωρούν. Έτσι. Όμως θέλω να πω αυτό. Φαντάσου μια πολιτεία που έχει πρωτόκολλα. Έχει τις αξίες και τις αρχές και θέλω να μου πεις να παράξεις νόμους σύμφωνα με άξονα που δεν έχει κανένας. Ποιος νόμος θα μπορούσε να είναι αντίθετο σε σένα, στον κόσμο, στη συνείδησή σου, στους προγόνους που θα αφήσεις. Αν φτιάξεις αυτή την πολιτεία, δεν θα μπορέσει κανείς να κάνει κάτι. Γιατί η πολιτεία είναι ένας μηχανισμός που παράγει ανθρώπους. Και το πόσο θα ανέβασε το έθος και το ήθος της πολιτείας έχει να κάνει από πιο αξιακό συνάδει. Μπορείς να φανταστείς ότι οι νόμοι αύριο που θα έχουν να ψηφιστούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές και τα έργα από το πλάνο. Ποιος θα πέρασε. Ποιος θα μπορέσει να περάσει. Θα μπορούσε με αυτούς τις αξίες και το αξιακό να έρθει ένα κύριο ή ένα άλλο κύριο. Τον Βέλγο. Γιατί εμείς είμαστε Βέλγοι. Λοιπόν, και θα είμαστε αφορολόγοι. Πώς θα πέρασε. Πώς θα περάσει αφού άκουσες τις αξίες. Θα σου πω τις αρχές. Οι αρχές πηγάζουν από τις αξίες. Διαλεκτική. Διαλεκτική ως την τέχνη να φτάνει στην αλήθεια και καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα. Καταλήγει. Κοινωνική. Κοίτα, πάρε ένα τη σημερινή. Μα η τέχνη του να φτάνει στην αλήθεια και να έχει σωστά συμπεράσματα είναι διαλεκτική. Δεν έχει Σοκράτη. Υπήρξε ο Σοκράτη και υπήρξε χιλιάδες φίλοι. Χιλιάδες σοφοί. Σήμερα καθόμαστε κάτω δεκάθρο. Και με τη διαλεκτική φτάνουμε σε ένα σωστό συμπέρασμα. Μόνο που δεν γίνεται κουβέντα σήμερα, η βιβλιολόγια όχι ιδιότητα. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ. Αγαπητέ, δεν θα συμφωνήσω. Γιατί αν θα μπουν κανόνε άλλου. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Εδώ θα δει ότι μόλι τελειώσουμε τι αρχέ, όταν έχουμε ένα θέμα επικοινωνιακό, στο τραπέζι αυτό δεν μπορεί να κάτσει γιατρό, αρχιτέκτονα, δικηγόρο. Άμα κάτσει, θα βριστεί. Και καλά θα κάνει. Το ψαράζω μετά τη σοφή τη. Ξέρεις γιατί. Άκου αδερφέ μου. Κοίτα μόνο. Για να ξέρουμε. Συγγνώμη για το. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν ξέρει. Έχει σημασία. Η συμπορία. Η συμπορία. Τι είναι η συμπορία. Μεγάλη. Δεν γίνεται αγαπητέ λάθο στο τραπέζι για να αγορεύσει ενώ το θέμα είναι. Συγχωρία και σεβασμό. Θα σου πω τώρα, κοιτάξτε. Η συγχωρία. Η συγχωρία. Ο σεβασμό η φύση υπάρχει γιατί είστε οι ίδιοι. Οι ίδιοι να έχουν ίσιο δικαίωμα αγόρευση. Ήδη. Αν στο τραπέζι βάλει ένα δικηγόρο, ένα γιατρό, ένα ψαρά, ένα θεσσαλάμπεντα και θε να του μιλήσει για το κοινωνιακό, δεν είναι ίδιοι. Είναι ίδιοι. Δεν είναι ίδιοι. Ενώ οι ίδιοι να έχουν ίσιο δικαίωμα αγόρευση. Όταν θε ένα κοινωνιακό θέμα, στο τραπέζι να κάνει όλη την επικοινωνία. Όταν θε να μιλήσει για ένα κτίριο, δεν κάθεσαι. Κάποιοι είναι αρχιτέκτονες. Άρα είναι ίδιο. Όταν είναι νομικό το θέμα, θα κάτσουν δικηγόροι. Όταν είναι οικονομικό, θα κάτσουν οικονομολόγοι. Αν κάτσουν 20 οικονομολόγοι, είναι συγχωρία. Τώρα, κάθε ένας που νομίζει ότι και αφαδιάζει κατά τη δημοκρατία, να κάτσει ένα τραπέζι και να πει: και έχουμε δημοκρατία, θα μιλήσω και εγώ. Όχι, δεν μιλάς. Μιλάνε οι ίδιοι. Έχουμε συγχωρία. Άρα, αν δεν έχουμε συγχωρία, γι' αυτό γίνεται αυτό το μπάχαλο. Γι' αυτό όλοι οι Εβραίοι και οι αποστάτες και οι Ασκαναζοί βάλανε το ατομικό δικαίωμα. Καταρχάς δικαίωμα έχουν μόνο οι σκλάβοι. Άρα γιατί να έχω δικαίωμα, μου λέει αυτό. Τα όλα. Τι έχω, αξίζει. Τι έχω, αρχές. Δικαίωμα. Δεν θέλω. Δικαίωμα έχουν οι σκλάβοι. Εγώ είμαι ελεύθερο. Αλλά προέχει η κοινωνική ελευθερία. Πάμε στις αξίες να δεις ότι η κοινωνική ελευθερία είναι μπροστά από την ατομική ελευθερία. Άρα η κοινωνική ελευθερία, αφού είμαστε κοινωνικά όντα, θα πρέπει η κοινωνική ελευθερία μας να προέχει της ατομικής. Η πολιτική ενδιάμεσα. Πολιτική είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Η πολιτική δεν είναι κάτι ξεχωριστό από εμάς. Η πολιτική ελευθερία. Η πολιτική ελευθερία είναι η δεύτερη. Είναι ανάμεσα στην κοινωνική και στην ατομική. Μα πρώτα όμως έχουμε κοινωνική ελευθερία. Η κοινωνική ελευθερία μας κάνει γιατί είμαστε σύμβολο. Άρα η κοινωνική ελευθερία σε μια ελεύθερη κοινωνία διασφαλίζεται η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία. Οι πολίτες αγωνίζονται ανεπόδιστα για την ανανέωση νόμων και θεσμών. Κάτω όμως από έναν άξονα αξιακό και αρχικό. Πολιτικής ελευθερίας.
Η άσκηση πολιτικής ή πολιτιακής δράσης είναι υποχρέωση όλων των πολιτών. Η συμμετοχή στο εκλέγειν εκλέγεστε, δικαίωμα του συνέρχεστε, συμμετοχή στα κοινά, άσκησης ελέγχου εξουσίας. Ή μήπως δεν είναι αυτό. Σήμερα τι πολιτική ελευθερία έχεις. Δηλητηριασμένα κόμματα τα οποία πάνε που θέλεις, τα οποία είναι με απόδειξη ότι έχουν πετύχει όλα. Άρα γιατί να μιλάμε για κόμματα και δεν μιλάμε για Ελλάδα. Αύριο γιατί δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνική ελευθερία όλοι και να πάμε τον ίδιο. Αύριο γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η εξουσία είναι εκτός εξουσίας. Άρα γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι η αστυνομία είναι εξουσία. Πήρε εντολή η αστυνομία, απλά θα εκτελέσει. Σωστά. Αυτή είναι η εξουσία. Εσύ όμως επιδόσει εδώ. Τελικά εσύ δεν είσαι διαδρομή. Δηλαδή η πολιτική σου δεν είναι ουσία, είναι εξουσία. Το εκτελεστικό όργανο που θα κάνει θα πάρει την εντολή από την ουσία να το κάνει. Σήμερα γιατί την εξουσία την έχουμε ως αυτή είναι το αποτέλεσμα το μεγάλο. Δεν είναι. Ας παραπληκτικό σου λέμε, κάνε αυτό! Γιατί σου λέμε εμείς. Δεν σε νοιάζει, την εκτελεί μόνο. Είσαι εκτελεστική ιδιότητα η εξουσία. Αλλά πολύ ουσία να αποφασίσει τι θέλει. Τους έδωσες να έπαιρνε και την ουσία και την εξουσία. Γι' αυτό σε διαλύσανε, φίλε μου. Γι' αυτό θα σε αφανίσουνε. Και ήταν τίποτα με τίποτα όπως το πήραν. Σου φέραν τα παιδιά τους. Μαλακμένα ονόματα. Σου χαμογελάγανε. Αντιγεύσουν όπως τα πήγανε. Συλλόγους σου φτιάξανε. Στοές σου φτιάξανε. Όλα τα φτιάξανε. Και τώρα φτιάξες όλα. Ατομική ελευθερία. Είναι η εκδήλωση. Θα το σταματήσουμε εδώ να βάλουμε ένα άλλο εδώ πέρα. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Ράπη τι λέμε εδώ, η ατομική ελευθερία υφίσταται στην Ελληνοπολιτεία και σαν αρχή. Ατομική ελευθερία είναι η εκδήλωση της ελεύθερης βούλησης των ατόμων της πολιτείας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ελευθερίας, η οποία προηγείται σε κάθε περίπτωση. Άλλο είναι ρητά η κοινωνική ελευθερία από την ατομική ελευθερία. Είναι η δεύτερη ατομική ελευθερία, διότι ζούμε κοινωνικά και αυτή είναι η πολιτεία μας. Ισονομία. Είναι η αφενός η ισότητα των πολιτών έναντι των νόμων και η εφαρμογή του νόμου αδιακρίτως από όλους τους πολίτες και αφετέρου η λειτουργία χωρίς την ελάχιστη αλληλοεξάρτηση που νομοθέτει και εκτελεστικής εξουσίας. Ισοπολιτεία. Ισοπολιτεία είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι οικειούνται με την ισότητα, αντιμετώπιση των πολιτών εκ μέρους της πολιτείας, καθώς και η πραγματική αμοιβαιότητα σχέσεων πολιτών και πολιτείας. Ισοκρατία. Κάτι που δεν υπάρχει. Κράτος σημαίνει δύναμη. Άρα, κακώς μπορούμε να μιλάμε για πολιτεία, αλλά μια πόλη δεν έχει τη δύναμη. Το Καστελό, για παράδειγμα, η Γάβος, αλλά η Αθήνα είναι δυνατή. Δεν έχει τίποτα, τότε δεν έχουμε ισοκρατία. Τότε μπορούμε να έχουμε κράτη πόλης. Άρα, δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατία και δεν μπορούμε να μιλάμε και για ισοκρατία. Άρα, η πολιτεία των Ελλήνων, και το ξαναλέω, η πολιτεία των Ελλήνων που καλούμαστε να φτιάξουμε με πραγματική δημοκρατία. Ότι η δημοκρατία θα τοποθετηθώ στο εξής, ότι δεν είναι πολιτευμένη δημοκρατία. Είναι η εκτελεστική εξουσία των δημοκρατικών αποφάσεων που θα πάρουν. Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η ελληνική δημοκρατία. Πολίτευμα δεν μπορεί να την κάνουμε. Και δει όπως έχει γίνει σήμερα. Αριστερή δημοκρατία, κεντρώα δημοκρατία, χριστιανοδημοκρατική. Δεν είναι γελίο, κομμουνιστική. Και αυτό κάνει έτσι. Δεν γίνεται. Η ισοκρατία είναι το βάρος των αποφάσεων της πολιτείας να ισοκατανέμεται σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και εξαίρεσεις. Αυτό είναι. Η σιγουριά, σαφώς, το εξήγησα, είναι οι ίδιοι να έχουν ίδιο δικαίωμα απόρρευσης. Είναι τεράστιο, άρα δεν γίνεται να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και πρέπει να βλέπουμε ποιοι είμαστε. Και αυτό είναι ασυλλογής κατά της δημοκρατίας ή η ίδια σου. Η διανεμητική δικαιοσύνη, πολύ σημαντική, να διανέμεται μη προς τον λόγο, αλλά προς την διάνοια του νομοθετησκοπή, προβλέποντας στη λειτουργία της, να εντάσσεται η κατανομή όχι μόνο των αξιωμάτων, αλλά γενικώς των δικαιωμάτων, με τα οποία η ένωμη τάξη εξοπλίζει τα πρόσωπα κατά τις δικαϊκές τους σχέσεις. Αλήθεια. Η διορθωτική δικαιοσύνη έχει σκοπό τη διακήρυξη της πολιτείας, τη διατήρηση της πολιτείας εντός του συστήματος αρχών και αξιών. Η αδικοπραξία κατά μέρους του σώματος της πολιτείας λογίζεται ως αδικοπραξία κατά της πολιτείας. Έτσι η πολιτεία είναι υπεύθυνη να σταματήσει την αδικία εάν βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κάθε περίπτωση να την εξαλείψει ανάλογα με το αδίκημα με διόρθωση ή με τιμωρία.
Και προς τις δύο λοιπόν κατευθύνσεις, τόσο η διανεμητική όσο και η διορθωτική, η δικαιοσύνη εκφράζει την αρχή της αναλογικότητας ως θεμέλιο της ιδανικής και ολοκληρωμένης ένωμης τάξης. Οι κοινωνικές αρχές τώρα πηγάζουν από το έθνος της κοινωνίας. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε ότι το έθνος της κοινωνίας ανεβαίνει σύμφωνα με τη γνώριση και τη διανόησή της. Όσο πιο νόηση, όσο πιο νοήμων είναι οι άνθρωποι στην κοινωνία, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η ηθική. Άρα δεν έχω βάθει δεν συμπληθεί. Φρόνηση. Σοφροσύνη. Να μην κλέψω το πρόβλημα σας. Εδώς. Είναι πολύ σοβαρή. Σήμερα δεν υπάρχει. Σεβασμός. Είναι τεράστιος και θα το δω να το διαβάσω. Αν και θα σας τα αφήσω στο ρεπορτάζ σας, πιστεύω ότι αξίζει το πόδι. Αξίζει. Είναι πραγματικά γραμμένα. Έρχονται από πάρα πολύ παλιά. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Γιατί είμαστε παλιά άνθρωποι. Άρα δεν είμαστε πολύ σημαντικοί να ξεχνάμε τις σχέδες μας και τις αξίες μας. Ελληνικές αξίες. Μόνο και η θέωσή μας θα έρθει μέσα από αυτές. Θέωσή μας πρέπει να καταλάβετε, ξεχάσετε όλο το θεοκρατικό κομμάτι του αυτόκριτου. Θέωση είναι να είσαι δυνατός και να φαίνεσαι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σεβασμός είναι η αρχή της συμπατικής νομοτέλειας. Παρατηρώντας τον κόσμο που μας περιβάλλει, διαπιστώνουμε την τήρηση κανόνων και αρχών της νομοτέλειας, οι οποίες περιλαμβάνουν και τον άνθρωπο ως τμήμα του συμπατικού συνόλου. Είναι αυτονόητο και ο άνθρωπος να αισθάνεται βαθιά εκτίμηση και θαυμασμό για το συνολικό περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένος. Η κατανόηση της ένταξής μας σε αυτό το συμπαντικό περιβάλλον δημιουργεί το σεβασμό προς αυτό. Σεβασμός είναι το θετικό συνέστημα της αυτοεκτίμησης που έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του, αναγνωρίζοντας τη συμπαντική του θέση. Σεβασμό αποδίδουμε και σε άτομο το οποίο αναγνωρίζει την ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέροντα. Ορθός ορισμός της αγάπης είναι ο σεβασμός, γιατί αυτός δεν έχει ως αντικείμενο το άτομο που την εκδηλώνει, αλλά απευθύνεται στο άτομο που την αξίζει. Αποδεδειγμένα και δεν απαιτείται επειδή ζητείτε παρά μόνο να κερδίσετε. Η αξιοκρατία είναι πάρα πολύ. Ξέρω σήμερα ότι είναι τεράστια αξιοκρατία. Σήμερα δεν έχουμε αξιοκρατία. Ανάλογα το επίπεδο, σε ελληνικό, κοινωνικό επίπεδο και αυτό. Η αξιοκρατία είναι παντού. Είναι μεγάλο δικαιωμένο, θα σας το αφήσω για να μην πιέσω το χρόνο σας. Η φιλότηση. Η φιλοτιμία. Η φιλοτιμία, όλοι νομίζουν ότι απλά είναι φιλότιμος ή φιλόξενος. Όχι, η φιλοτιμία ορίζει αυτό που αγαπά την τιμή. Η έννοια αναδεικνύει πρωτίστως το κίνητρο για την οθική διάκριση, υπεροχή και δόξα. Είναι η έντονη αίσθηση της τιμής και της αξιοπρέπειας. Εννοείται η φιλοτιμία, η οποία δεν εξαντλείται στο ατομικό συμφέρον, αλλά διοχετεύεται στην κοινωνική προσφορά. Ενσωματώνει δηλαδή την ατομική φιλοδοξία στις κοινωνικές αξίες, ώστε αυτή να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας. Η φιλοτιμία εκτιμάται και αποδίδεται στο άτομο από όλο το σώμα της κοινωνίας και όχι από κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λογοτάμι στο ΑΣ, αλλά από το σώμα της πολιτείας και της κοινωνίας. Αυτή είναι η φιλοτιμία. Πρέπει να είσαι φίλος της τιμής, να αναζητάς, ας δείξει όλο το σώμα. Η μεγαλοπρέπεια, ο Χριστός πρέπει να διαμαστεί, σαφώς έχουν γίνει κάποιες αλλαγές να σε φέρει το κοινωνικό κείμενο, θα στο παραδώσουν οι συνεργάτες μου. Η μεγαλοπρέπεια είναι αξία, είναι αρχή καταρχάς, είναι οι εντυπώσεις επί των αισθήσεων από πράξεις, συμπεριφορές, ενέργειες, παρουσιάσεις, σκέψεις, οι οποίες προβάλλουν μεγάλο ειδός το πρέπον, το αρμόζον, το ωραίο, το ενάργο, το δίκαιο. Όσο η συνειδητότητα του ανθρώπου βρίσκεται εναρμονισμένη με το σκοπό ύπαρξής του, τόσο η μεγαλοπρέπεια εκπέμπεται σε κάθε εκδοσή του. Η μεγαλοπρέπεια απομακρύνει τον άνθρωπο από την μικροπρέπεια και την υψηλή. Είναι η χαραγή στο ελληνικό και ψυχολογικό. Και όλο μια δουλειά είναι μα στον πλανήτη και χάρτιζε προκλήστο σε μεγαλοπρέπεια. Άρα δηλαδή, εδώ που αγγολήσει τη μικροπρέπεια, μόνο θα ασχολήσει με μεγαλοπρέπεια και με την μικροπρέπεια. Έτσι λοιπόν έχουμε τις αξίες. Συνάμα έχουμε και τις νόμους, οι οποίοι εκδηλώνουν την ουσία και η υποκριτικά και πριν, ότι θα σας παραδώσουμε για το ρεπορτάζ σας, για ό,τι συγκληματικά στοιχεία έχει. Να περάσουμε λίγο στο Έλληνο Συνέλευσης. Πολύ ωραία. Που πάει, τι γίνεται και... Ναι. Άρα εδώ, μας, ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι εγώ όταν που το είδα στην Ελλάδα και βρήκα σε αυτήν την διαδικασία ενώ χρόνια ήταν ένα τεράστιο πόλεμο για μένα και επέδειξε αυτό το πόλεμο. Σκόθηκαν πολλά Αρτέμι, πολεμήθηκες. Αρτέμι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πια στους κρατέρους.
δεν κινήθηκα ούτε με τον κόσμο, αλλά ούτε κινήθηκα όμως σε ένα σύνταγμα το οποίο ήταν δεδομένο, είναι ομιλική. Υπάρχει και το παγκόσμιο σύνταγμα, οι κανόνες, οι νόμοι. Εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω. Πάω πάντα με αυτούς. Δεν παραβίασα κανένα νόμο. Αν και όλες οι υπηρεσίες, άνθρωποι, υπάνθρωποι, παπαχάλοι, εγκάθεντοι, δογματιστές και χιλιάδες άλλοι, περιπαράγγελοι, μου επιτέθηκαν και προσπαθούν οτιδήποτε να μου το κάνουν υλικό και να τρέξουν το πυρόμο. Θα το αντέξω όμως. Σας λέω ότι πηγαίνω στους κρατηγούς με τους πόντους. Τους έδωσα αυτή τη διαδικασία. Όχι ότι δεν ήξερα ότι θα γίνει, ήξερα πάντα ότι δεν θα αντισταθούν, ήξερα ότι πρεσβεύουν. Δεν με άσχολησε σαν και εμένα, δεν ξέρω, ξέρω και που είναι ο εχθρός και πώς είναι ο εχθρός και πώς θα τον χτυπήσω. Άρα όλο αυτό έγινε για να καταλάβει ο Έλληνας τι έχει γίνει. Έτσι εμφανίζεται μπροστά μου τεράστια ιστορία αρκετών ετών. Τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει, πώς εγώ μπήκα, τι ακριβώς τους είπα. Δεν είναι τυχαίο που έχω κερδίσει τα δικαστήρια μου, έχω αθώθει για τα 600 δις δημοκρατία, την κυρία Εθνική Δημοκρατία, η οποία είναι στο όνομα όλων των Ελλήνων. Έχω τα δικαστήρια και τους κοινοβουλευτικούς ελέγχους από την Τράπεζα της Ανατολής, που με κάνει αδιαφθενική το τομέα και κάτοχο, και η Βουλή, το ανώτατο όργανο του κράτους, βάζει 670 δις την κάθε ανατοχή. Έχω κι άλλο δικαστήριο για φορεία μετά που βάζει το φόρο 27 δις και δεν μου τον κάνω. Κάνω για πρώτη φορά στην ιστορία άνθρωπος κάνει μήνυση στο ζώο να πάρει τα 27 δις. Είναι ο κοινωνικός δράσης μηχανισμός. Πρέπει να ξέρετε ότι και οι 8 μετοχές είναι στον ελληνικό λαό. Όλα είναι ένας ελληνικός λαός. Όλα είναι η γένα μου. Είναι το DNA μου. Είναι οι φίλοι μου. Είναι οι άνθρωποι μου. Και δηλώνω στο φάκο σας και σε όλους. Θα φτάσω μέχρι το τέλος. Ακόμα αν και αν μείνει ένας Έλληνας. Ωστόσο, όποιος σου κάτσει μπροστά μου, θα τον ποδοπατήσω. Είμαι εδώ για να τελειώσω και να μείνω. Δεν είμαι για να κάνω πλάκα. Και κάτι ζώα που κάνουν πλάκα. Ευτυχώς που κάποιοι θεσμικοί πέρα από τις οικογένειες και από τις υποτιθέμενες τεράστιες δυνάμεις που τις βλέπω, σέβονται τουλάχιστον να μην περνάνε τις οικογένειες. Σέβονται μόνο ανθρωποειδή που νομίζουν ότι υπάρχουν και δεν ξέρουν την ύπαρξή τους. Θα φτάσω μέχρι το τέλος ότι γι' αυτό δεν γίνεται πλάκα. Όλοι πάρτε τα μέτρα σας. Ωστόσο, με τέτοιον αγώνα έγινε κάτι πάρα πολύ καλό. Συστρατεύτηκαν οι Έλληνες, μαζεύτηκαν ψυχές. Οι Έλληνες είδαν ότι υπάρχουν αδέρφια σε όλη την Ελλάδα. Τελείως διαφορετικά από τις κοινωνικές τους σχέσεις, που ο καθένας τους χτύπαγε στην πλάτη, δίνοντάς τους από έχειρα τον νύκτο. Υπήρξε για τους φτών τους. Έχει συστρατευτεί ένας τεράστιος, είναι περήφανος για αυτόν τον αγώνα. Είμαι περήφανος για τους συνελλήνες, ακόμα και τους πλανεμένους που είναι σε αναζήτηση και θα έρθουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον πλανήτη, αν το θέλετε, γιατί υπάρχουν οργανώσεις στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Γαλλία, στην Αμερική, στη Ρωσία. Παντού. Στην Κωνσταντινούπολη. Συστρατεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν υπήρχε περίπτωση να είναι μαζί. Δηλώνω ότι έχω πολεμήσει σε όλο τον πλανήτη και έχω και οργανωμένες, πολύ οργανωμένες δυνάμεις και δυνατότητες και θα το φτάσω μέχρι το τέλος και δεν φαντάζεστε τι θα γίνει. Εσείς δεν ξέρετε. Οι άλλοι ξέρουν. Ακόμα και οι αφεντικά των αποστατών ξέρουν, δεν τα λένε, σε αυτά τα φτωχά πλανεμένα παιδιά, των στόλων και των δογμάτων το τι έρχεται. Ούτε εγώ θα λέγα στους πολεμιστές μου ότι είναι ο κίνδυνος. Για να μην φύγω. Α, σας λέω ότι έρχονται πολύ άσχημα πράγματα για αυτούς που στο αίμα τους δεν κυλάει αλήθεια. Πια! Ας κάνουν τώρα, δεν το βλέπω. Δηλώνω ότι η Ελλήνο Συνέλευση είναι παρόν. Είναι η μοναδική Ελλήνο Συνέλευση που ξεκινάει το Μεγάλο Αλέξανδρο, αν το θέλετε. Προσπάθησε να κάνει την Εθνοσυνέλευση και με Συνέλευση Ελλήνων ο καποδίτσιας όπου τον σκότωσαν. Ένας πραγματικός άνθρωπος και Έλληνας, θα πω. Από την άλλη, έχουμε 60 γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Όμως εμείς δεν είναι ότι καταδεικνύουμε το κακό που έχει συμβεί. Εμείς έχουμε δικά μας χρήματα. Από τα παγκόσμια ταμεία που συνεργάζονται που θα σας το αναλύσουν όσο καλύτερα μπορούν. Έτσι. Θα σας αναλύσουν και για τα 600 τα οποία είναι κατεθειμένα και όσα χρειάζονται θα πάρουμε. Θα σας αναλύσουν τον πλούτο της Ανατολής όπου η τράπεζα είναι ανοιχτή ως και σήμερα και έχουμε όσα θέλουμε και η Ευρώπη θα γονατίσει. Θα ξαναπάρουμε τα λεφτά μας και ό,τι είναι πίσω μου. Ορκίστηκα ότι θα πάρω τα δικά μου και τα δίκια μου πίσω και θα τα πάρω. Όποιος με σταματήσει θα είναι απέναντί μου. Ας έρθουν να με σταματήσουν. Αυτό κάνουν. Τους λέω είμαι εδώ. Δεν μπορούν να με σταματήσουν τίποτα. Δεν θα σταματήσει τη ροή του ποταμού. Απλά θα πνιγείς. Είναι η ώρα που όλοι
οι Έλληνες θα πάρουν αυτά που είναι πίσω. Ας καταλάβετε ότι είστε Έλληνες, ας αφήσετε για πρώτη φορά στην Ελλήνων Συνέλευση τα δόγματα και τα κόμματα και τις ομάδες και τα χρώματα. Χρώμα έχω τοποθετηθεί ότι δεν είναι το χρώμα του ανθρώπου, είναι το χρώμα του κλίματος. Αυτό διαφοροποιεί αξιοκρατικά ότι εγώ είμαι πιο πλούσιος. Σκάσε, θα σου πω τι θα κάνεις. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλήνων Συνέλευση. Αν δεν μας νοιάζει να είσαι αποπιστής, δεν μας νοιάζει να είσαι φτωχός, μας νοιάζει η διανόησή σου. Για μας το κεφάλαιο είναι η νόηση. Άλλωστε δεν σου ζητάνε χρήματα. Έλα, ανοίγουν σε όλη την Ελλάδα γραφεία. Άρα για πρώτη φορά ανοίγει ένα δημοκρατικό καταστατικό. Γραφεία των Συνελλήνων στην Ελλήνων Συνέλευση. Κάτω από ένα δημοκρατικό καταστατικό για να δημιουργηθεί η Ελλήνων Πολιτεία, η οποία δεν θα είναι άλλη από τα πρωτόκολλα, όπου θα έχουν αξίες, αρχές, οι τρεις νόμοι πολιτιακοί και θα αφήσουμε την πολιτεία να παράξει νόμους, ζωή και να ζήσει όπως θέλει. Θα σας πω αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει νόμος, τουλάχιστον όπως εμφανίζεται σήμερα το Σύνταγμα και όταν παγκόσμιο Σύνταγμα, που να μην είναι στον άνθρωπο και στην νομοτέλεια, να μην είναι για το καλό του ανθρώπου, για τη ζωή, είτε τη φυσική του, είτε την ψυχική του, κάτω από τις αξίες και κάτω από τις αρχές τις οποίες σας διάβασα. Ατυχώς δεν έχω τον χρόνο να σας διαβάσω και να σας μπείτε στη διαδικασία των αντιαξιών, όπου έχω αποτυπώσει το πλαγίδι σύμφωνα με τις αντιαξίες αντί για αξίες, πώς είναι σήμερα ο πλανήτης. Ίσως σε κάποια άλλη συνάντησή μας, ή τουλάχιστον θα σας το δώσω, θα το καταλάβετε πώς το πλαγίδι σήμερα. Μπορείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ για σας. Έχω την εμπιστοσύνη ότι είστε ικανότατος με ένα επιτελείο να κάτσετε να δείτε τις αξίες και να δείτε και τις αντιαξίες, πώς τοποθετούμε σήμερα τις αντιαξίες, τι συμβαίνει στον πλανήτη και πώς έπρεπε να είναι. Σε αυτό το κομμάτι καλό όλους τους Έλληνες και τους ανθρώπους, αυτό θα με καλώσει πάρα πολύ. Σε αυτό ότι υπάρχουν γραφεία στην Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ιταλία, θα ανοιχτούν και άλλα γραφεία. Γραφεί όμως είναι για πρώτη φορά, όπου δεν υπάρχει φορέας, είναι τα ίδια τα δικαιώματα του αυτόχθονου Έλληνα, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα καταπατημένα, το Matrix, αυτό όλο θα σπάσει πραγματικά με αξίες, αρχές, χρήματα, τα οποία τα έχουμε και δεν τα έχω, τάχεται, δηλαδή τα παγκόσμια ταμεία είναι των Ελλήνων, δεν είναι δικά μου. Το ότι μπορώ να βάλω τις εγγύσεις και να είμαι ένας μηχανισμός που θα τεινάξω την μπάγκα στον αέρα και θα διαλύσω και θέλω να διαλύσω και να πάρει τον πλούτο του όλος ο κόσμος που τον αξίζει και του ανήκει και είναι δικό του βγαλμένο με αίμα υδρότα, τόσες γενναίες, σήμερα πρέπει να το πάρουμε. Αυτά τα παγκόσμια ζώα γελί που τους λέτε elite θα φάνε πάρα πολύ ξύλο, διότι προσπαθούν να πάρουν όλο τον παγκόσμιο πλούτο. Να περάσουν κάποια που στο τσιπάζει και κάτι γελιότητες τα οποία αρχίζει και χάνει τον πλούτο σου. Έλληνες και άνθρωποι, μην χάσετε τον πλούτο σας. Είστε πάρα πολύ πλούσιοι. Υπάρχει ένα μεγάλο γεγονός το οποίο παίζει με τη Γερμανία, η Ανατολική Γερμανία, με ένα άλλο στόλιο της εξόρισης κυβέρνησης. Είναι κατατμημένα στο κεφάλι τους επειδή είναι ιδιωτική εταιρεία. 90 εκατομμύρια στο κεφάλι βάσει του UCC της τράπεζας, της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό τρέχει τις επόμενες μέρες. Μπορώ να σας πω ότι θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά, γιατί τρέχουμε παράλληλα με μια ομάδα ανθρώπων που και αυτοί είναι πάρα πολύ καταπιεσμένοι. Μην βλέπετε κυρίαρχους λαούς, είναι όλοι σκλαβωμένοι. Δεν υπάρχει κανένας πουθενά. Όλοι χρωστάνε. Ας τους βλέπετε κουστιμαρισμένους και χαμογελάνε, είναι σαν τη τελή, νεκροί ήδη. Αφήστε να πάρουμε τον πλούτο και τα δικαιώματα των ανθρώπων και μάλλον τη δύναμη, τα κράτη που είναι η δύναμή μας στα χέρια μας. Το έθνος μου είναι έθνος και δεν μπορεί από κανένα χαρτί, καμία κυσία, κανένα δόγμα, καμία παγκόσμια κυσία και κανένας κερατάς να μου διαλύσει το έθνος, δεν γίνεται, γιατί είναι θέμα DNA. Εμείς θα πάμε και σε DNA, αν το θέλετε σε εξέταση DNA καταγωγής, θα πάμε σε πολύ βαθιές τομές. Θέλουμε την αλήθεια, θέλουμε τα δικά μας και θα δημιουργήσουμε την Ελλήνων Πολιτεία, εφόσον έχουμε φτιάξει ήδη τη συνέλευση των Ελλήνων. Πιστεύω ότι Οκτώβρη με Σεπτέμβρη θα έχουμε πολύ μεγάλα νέα και εξελίξεις. Όλη η Ελλάδα θα συναντηθεί. Η πραγματική δημοκρατία δεν έχει κόμματα, έχει μόνο δημόσια διοίκηση. Και εκλέγεστε, έχει να κάνει με τα ικανότερα. Δεν έχει να κάνει με ψευτοειδεολογίες τώρα οι οποίες μου διαλύουν την κοινωνία μου και την πολιτεία μου. Επιπέσεις έχουν διαλυθεί όλα, έχουν πτωχεύσει τα πάντα. Σήμερα η γη είναι μονόδρομος. Η Ελλήνων Συνέλευση για να δημιουργηθεί πολιτεία των Ελλήνων. Η πολιτεία των Ελλήνων είναι έτοιμη, έχει τα λεφτά της, έχει τους αξονές της, έχει τις αξίες της, έχει τις αρχές της, έχει τις νόμους της. Θα τις εξετάσουν όλοι και να αρχίσουν να ταυτούν στην πραγματικότητα του γένους, του DNA, των αξιών, των αρχών, της ζωής, της πραγματικής δημιουργίας. Από πολιτικούς χαιρετισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.